Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε να αναλύσουμε πάρα πολλά θέματα. Η εβδομάδα είχε μεγάλη ατζέντα να πούμε. Ο Στήλης Ραπτόπουλος παρέα με τον Γιάννη Χιλτίδη και θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Ναι. Έκπληξη. Καιρό έχουμε να τα πούμε με τον Στέλιο Παρθενάκη. Καλησπέρα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έρχεται και ξεκινάμε πάντα την εκπομπή με μπάσκετ γιατί τα υπόλοιπα θέματα είναι πάρα πολύ δυνατά. Από το ταξίδι του Γρόλιου με τον Ψηφίδη στην Αθήνα για να δούνε τελικά γιατί δεν προχωράει η ακαθάριση του Άρη. Το Μετρόπολης πρώτο με τους ρεπόρτερ του έχει δώσει το στίγμα ότι αποτυχάνει μέχρι στιγμής η κατάσταση. Μέχρι την αποφυλάξη του κυρίου Ρουπακιά που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην κοινή γνώμη. Και φως στο τούνελ. Και φως στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη. Νικολούγη απέναντι και με τον μπάσκετ το οποίο έχει πολλά θέματα. Σε ακόμα θρησκευτική ευλάβεια που λέει ο Γρηγόρης ο φίλος μου. Ναι. Λοιπόν, είναι έτσι. Μια κρίσιμη καμπή γενικότερα Κωστή για τα ευρωπαϊκά κυρίως τεκτενόμενα. Μιας και τη Δευτέρα υπάρχει η επίσημη παρουσίαση της νέας διοργάνωσης υπό την αιγίδα της FIBA στην οποία συμμετέχει ο Άρης, ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ έτσι όπως έχει διαγραφεί το σκηνικό. FIBA δηλαδή το UEFA. Ναι, είναι το αντίστοιχο της UEFA. Και είναι βέβαια μια. Προχώρησε δηλαδή. Πήγανε... Έχουν προχωρήσει απλά. Τι γίνεται. Ναι. Το αντίπαλο δέος της Ευρωλίγκα, όπως και εσύ αντιλαμβάνεις, όπως είναι το Champions League στο ποδόσφαιρο, δηλαδή αν παρουσιαστεί κάτι το οποίο θα έχει το ίδιο σχετικό και το ίδιο οργανόγραμμα με το Champions League που θα δημιουργήσει μια, ένας άλλος φορές, αντιλαμβάνεις ότι έρχεται μια σύγκρουση δυνάμεων. Ναι. Η μία τάση αυτή έρχεται να συμπεριλάβει ομάδες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα ή τα οικονομικά κίνητρα να μπουν δυναμικά είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο EuroCup. Ναι. Ο Άρης παραδείγματος χάρη σε φέτος είχε μια πολύ καλή παρουσία στο EuroCup, είχε αίτητη έδρα μέχρι εκεί που προέκυψε η πρόκρισή του και έχασε για λεπτομέρειες την πρόκρισή του σε έναν ακόμα γύρο έξω. Ναι, στην Ευρώπη. Δηλαδή ο Άρης είναι αίτητος όπως το ποδόσφαιρο. Στην έδρα του, ναι. Στο UEFA είναι αίτητος. Ναι. Είναι μια παράμετρος που έστω και υπό. 48 χρόνια. Αδόκιμους όρους μπορεί να θεωρηθεί μια. Τα 30 δεν τα έπαιξε. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λέω καμόρα για τον Άρη που είναι αίτητος στην έδρα του στο Χαριλάου 48 χρόνια στην Ευρώπη. 30 χρόνια δεν έπαιξε βέβαια. Αυτό είναι εντάξει. Ναι, συνεχίζουμε. Και ο ΠΑΟΚ είχε βέβαια πολύ καλή παρουσία τα δύο τελευταία χρόνια στο EuroCup και φέτος έκανε την υπέρβασή του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, Άρης και ΠΑΟΚ που έχουν φέρει τα φώτα τους στα μπασκετικά, είναι πολύ σημαντικό να φανεί τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Για τα αίτητα. Παρακαλώ. Υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα η οποία τρεις αιώνες όπως το ακούτε, τρεις αιώνες είναι αίτητη έδρα της. Στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο. Ποιο μπάσκετ, ρε φίλε, ποιο ασχολείται με το μπάσκετ. Αίτητη έδρα της. Από στιγμή που δεν πρωταγωνιστούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δεν υπάρχει κανένας να ασχολείται με το μπάσκετ. Έχει τρεις αιώνες μια ομάδα, ελληνική ομάδα, που είναι αίτητη στην έδρα της. Που έχει έτος γέννησης τον 19ο αιώνα. Έχει κάνει όλη την πορεία στον 20ο αιώνα και τώρα ξανά υπάρχει. Φυσικά φυτοζωή βέβαια δεν έχει σημασία. Στην Ευρώπη. Βεβαίως. Ο Ηρακλής. Όχι. Ποιος. Ο Ηρακλής πότε γεννήθηκε, ρε φίλε. 1908. Α, ναι, το 8. Είναι το 1800. Ο μουσικός σύλλογος. Μπορεί να τραγουδήσει. Με Οθωμανική. Μήπως με αυτή κουβάρουσαν και τους ζουρνάδες, τίποτα. Ναι. Ποια είναι, για. Θα τη βρουν οι ακροατές. Θα μου στείλεις εσύ το μήνυμα. Ποια είναι για να μάθουμε. Εσύ έθεσες το ερώτημα. Εντάξει. Παρακαλώ. Συνέχισε, Παρθενάκη, αγόρι μου, πες μας. Ναι, έτσι. Βέβαια. Σωστό. Η απάντηση καταγεγραμμένη. Ωραία. Για λέγε. Καλό βράδυ, Πασχάλη. Καλό βράδυ, Πασχάλη. Οπότε. Είναι πού παίζουν αυτοί τώρα. Δεν έχει. Ρε φίλε, ο κλάν τον έπαιζε στην Α2 του Ισραήλ. Σωστά. Καημένε πάω. Ό,τι μπορεί ο καθένας ανάλογα με το μπάτζετ του. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ενισχύεται. Σωστό. Αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟ και ο Άρης φέτος ήταν στο EuroCup. Ναι. Τα δεδομένα όμως που δημιουργούνται από τη FIBA για μια νέα διοργάνωση που είναι το Champions League της FIBA, ναι, το οποίο θα παρουσιαστεί Δευτέρα και γι' αυτό το λόγο θα δώσει το παρόν τόσο ο κύριος Λάσκας από τον Άρη όσο και ο κύριος Πρέλης από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Η Τζόρτζια θα πάει, όχι. Δεν νομίζω να πάει, δεν το γνωρίζω βέβαια. Θα στείλει τον κλητήρα εκεί. Δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει άμεσα τουλάχιστον για το μπάσκετ. Από εκεί και πέρα
Κωστή, αντιλαμβάνεις και εσύ ότι δημιουργείται και ένα παιχνίδι εντυπώσεων, ειδικά από τη στιγμή που ο κύριος Λάσκας έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει και τις επιλογές του και να βάλει και άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θέλει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αγωνιστικά και οικονομικά βάσει των δυνατοτήτων που έχει. Έχει φράγκα η ιστορία. Δεν έχει φράγκα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άμα δεν έχει φράγκα, τι μιλάμε τώρα. Όμως μπορεί να προκύψουν θέματα διάκρισης και θέματα ανταγωνισμού. Γιατί ηθικό δηλαδή το θέμα δεν είναι ηθικό. Είναι, άμα δεν έχει φράγκα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή τίποτα από τα δύο δεν έχει συνολικά φράγκα καλά. Αν εξαιρέσεις τις κλειστές προσκλήσεις της Ευρωλίγκα. Εντάξει. Από τη στιγμή που δεν είναι σε επίπεδο Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΕΦΕΣ, Πίλσαν και τα λοιπά. Και έχει φράγκα. Έχει φράγκα, έχει φράγκα, αλλά βάζουν και φράγκα. Βάζουν και όλα. Βάζουν και φράγκα. Παίρνουν. Ναι. Ναι. Να σου πω ένα άλλο στοιχείο που ίσως αδικεί και τη διαχείριση γενικά του κύριου Μπερτομέου απέναντι σε άλλες ομάδες που δεν είναι τώρα στην Ευρωλίγκα ή στο Eurocup. Γιατί γενικά οι Τούρκικες και οι Ρώσικες ομάδες έχουν ανοίξει την κάνουλα των χρημάτων και εξοδεύουν αβέρτα. Ο Άρης με τον κύριο Λάσκαρη ή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένα δεδομένα μέχρι τώρα δεν έχει μπει κάποιο. Ο ΠΑΟΚ φουκαράζει. Φουκαράς. Ο ΠΑΟΚ με βάση τα δεδομένα που έχει στην δυνατότητα τα οικονομικά, μην ξεχνάς ότι και τον Άρη, τα λεφτά της γυναίκας, και, και οι δύο τρέχουν ρυθμίσεις δημοσίου ΙΚΑ, το λεγόμενο άρθρο 99, δεν είναι εύκολο να ανταποκριθείς και από εκεί και πέρα μην ξεχνάς ότι μέχρι το καλοκαίρι ο Άρης δεν είχε το δικαίωμα να συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τον έσωσε ο κύριος Λάσκαρης και οι καλές ρυθμίσεις του κύριου Αρβανίτη. Δηλαδή, Δεν σηκώνει μαγκές το πράγμα. Δηλαδή ο Άρης, δηλαδή, καλά που ήρθε κάποιος που δεν είναι αριανός και έσωσε την κατάσταση. Αυτό θες να πεις. Ήρθε κάποιος τώρα. Ήρθε κάποιος που, Δεν ήταν αριανός. Σίγουρα τον αγαπάει πάντως τον Άρη και δείχνει να είναι. Όχι, δεν ήταν αριανός. Δηλαδή, ήταν έξω από την οικογένεια. Το παρακολουθούσε. Ναι, δηλαδή δεν ήταν αριανός. Δεν ήταν, ναι, δεν προέρχεται από την γενική. Σύνδεσμο μέσα στο συντέχνη, ναι, να γραφτεί, να κάνει. Ένα θα σου πω. Ότι γι' αυτό είναι σοβαρό. Ήταν από τις λίγες φορές που μία ομάδα ανακοίνωσε με δική της πρωτοβουλία το γεγονός ότι θα εμπλακεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες και μετά από ελέγχους κάποιους άνθρωπους που ενδιαφέρεται και μάλιστα τηρήθηκε απαρέκλητα η αρχή να μην δημοσιευτεί τίποτα, ούτε όνομα. Ούτε φωτογραφία, αν και είχαμε τη δυνατότητα να μάθουμε κάποια πράγματα, ζητήθηκε απαρέκλητα. Παπαράτσι. Ναι, μέχρι να ολοκληρωθεί επίσημα για να μην υπάρχει κάποια λαθεμένη εξέλιξη. Εντύπωση. Ναι, εντύπωση. Εντύπωση. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή, μια επίσημη τακτική η οποία δείχνει κάτι καλό, κάτι ουσιαστικό για μια ομάδα. Χαίρονται δηλαδή τώρα για μια ομάδα. Δηλαδή έχουν ευεξία, έχουν όραμα, έχουν ας πούμε. Ναι, γιατί εγώ εχθές ήπια καφέ με έναν φίλο μου. Ναι. Πήγα, είδα το Bayern να πούμε, πώς το λένε, Juventus. Ναι. Σε ένα μπαρ εκεί στην Μπότσαρη. Ναι. Τον Κατιαριανή εκεί κτλ. Και έχω ένα κολλητό μου εκεί, τον Drulling, τον ξέρετε κτλ. Ο οποίος λέει, φίλε, εγώ δεν πάω όλο στο γήπεδο. Ναι. Στο ποδόσφαιρο. Πολύ... Α, στο ποδόσφαιρο δεν πάνε. Ναι, ναι. Ναι. Ο Μπουγάτσας δεν πάει στο γήπεδο, στο ποδόσφαιρο. δεν πάω και στο μπάσκετ. Ναι. Εάν δεν κάνει η κυρία Τζόρτζια, λέει ο Ντρούλινγκ, έτσι με είπε εμένα. Ναι. Πώς το λένε, budget πρωταθλητισμού. Ναι. Γιατί λέει, ξέρω ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Λέει, αν το κάνει, εγώ θα πάω στο μπάσκετ. Ναι. Έτσι λένε, είναι και κάποιοι τέτοιοι. Φυσικά είναι, και καλά είναι, κάνουν. Είναι πιο παλιοί και πιο παλιοί, είναι γουσούζιδες, είναι. Ψωμίτιδες είναι, καμπούριδες είναι, γέρι, γουρσούζιδες, τελειώνα έχουν. Εντάξει, τώρα πώς είναι ο καθένας. Θέλω να σου πω, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δικιά του εμφάνιση. Δεν πάει να είναι φίλαθλος ή οπαδός μιας ομάδας. Μια αρνητική ενέργεια. Σου φέρνει τον καφέ, όχι χύθηκε ο καφές. Ίσως είναι απόρρια του ποδοσφαιρικού σκηνικού. Στο μπασκετικό όμως κομμάτι. Είναι άλλο το κοινό, θέλει. Όχι, δεν είναι άλλο το κοινό. Το κοινό δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Αλλά σίγουρα συντρέχει ένας παραπάνω λόγος στο γεγονός ότι η ομάδα είναι στη γάμα εθνική. Ναι. Και το γεγονός ότι ο Άρης τουλάχιστον σε αυτά που έχει υποσχεθεί, τρίτη θέση σαν στόχο και όσο το δυνατόν πιο μακριά στην Ευρώπη που πήγε, αν και για μένα κακώς έπρεπε να βρίσκεται τώρα και στη φάση συγκεκριμένη που τρέχει, να είχε προκριθεί, δεν πειράζει. Αυτά είναι θέματα πολλές φορές και πόσο βγαίνουν σε ένα παιχνίδι, οπότε δεν μπορούμε να αδικήσουμε κανέναν. Στο βαθμό που μπορεί, ο Άρης στο μπασκετικά έχει κάνει αυτά που πρέπει σαν στόχους. Δεν είπε κανείς ότι ο κύριος Λάσκαρης θα μπει με το καλημέρα και θα βάλει 5 εκατομμύρια. Όχι, δεν είπε αυτός, δεν έχει απέτηση. Το κατάλαβα. Λέει, είναι, εγώ δεν έχω απέτηση, λέει. Το επίπεδο. Εγώ λέει πάντως στο γήπεδο θα πάω. Αυτό που έχουν δει, ναι. Αυτό εάν αυτός κάνει με την κυρία η οποία έχει χρήμα. Δεν είπαμε το αντίθετο. Μπάτζετ πρωταθλητισμού και ας μην το πάρω. Ας πει ο τρίτος. Σίγουρα, σίγουρα. Να πάω να το πάρω, ναι. Είναι και αυτό μέσα στις επόμενες σκέψεις, αλλά στις επόμενες χρονιές. Ναι.
Γενικότερα υπάρχει μία τακτική στον Άρη, μία εικόνα που θέλει, θέλει την ιδέα να βασίζεται στο ότι στηρίζουμε αυτούς που έχουμε, είμαστε οικογένεια, και αυτό λέει ότι δεν έγινε και καμία αλλαγή στο ρόστερ της ομάδας παρά τα όσα γράφτηκαν, λέχθηκαν, ακούστηκαν σαν φήμες. Μπορεί να χρειαζόταν και άλλες αγωνιστικά κάποια αλλαγή για να στηριχθεί το ρόστερ. Ο κύριος Σπύρτης και το ρόστερ βγήκανε αλόβητοι με λίγα λόγια και είναι τρίτη στην κανονική διάρκεια μέχρι τώρα και προχώρησαν τον κύριο Καπ ψηλά. Δεν μπορεί κανείς να τους αδικήσει. Πρώτη στην πόλη είναι. Πρώτη στην πόλη, ναι. Αλλά αυτό. Και ο Πάοκ στο ποδόσφαιρο είναι πρώτο στην πόλη. Ναι. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να είσαι πρώτη στην πόλη βαθμολογικά, ναι. Ότι καλύπτει τις προσδοκίες του κάθε φίλαθλου ή φιλάθλου, όπως θες πες το. Επειδή έχουν μάθει και διαφορετικά. Και ξαναλέμε λοιπόν. Εγώ κατάλαβα ότι ο Πάοκ σαν πρώτη ομάδα στην πόλη στο ποδόσφαιρο και ο Άρης στο μπάσκετ καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν όχι όλο, δεν νομίζω να είναι όλο, αλλά ένα 85% του πληθυσμού τους το καλύπτουν. Δηλαδή νιώθουν μια ανακούφιση, νιώθουν μια ηρεμία, νιώθουν μια ευεξία, ρε παιδί μου. Ναι, μια χαρά. Μπορεί να μην είναι και μια τρελαμάρα από την καλά, αλλά μια χαρά, μια. Πρόσχε όμως την. Νιώθω, περπατάω στην πόλη, χλάπα τη. Έχω το στήθος ψηλά, κοιτάω πάνω τον ουρανό, δεν κοιτάω κάτω, δεν καμπουριάζω. Εντάξει, έτσι ακριβώς. Πρόσχετο όμως τι γίνεται εδώ πέρα. Και ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, αν κάνει το ειδικά το 3 στα 3, γιατί έχει βατό πρόγραμμα, βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Τα πάντα είναι. Ποιος τον περνάει δηλαδή. Τον περνάνε οι δύο ομάδες της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο ΑΕΚ και η ΑΕΚ. Που θεωρητικά έχουν πιο υψηλά μπάτζετ, ναι. Και γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε σε μεγάλο βαθμό. Καλά είναι πέμπτος ο ΠΑΟΚ. Καλά είναι. Αλλά θα πάει να τα δώσει όλα σε μια διασταύρωση με τον τέταρτο, που μέχρι, μέχρι με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε θα είναι η ΑΕΚ, αν και έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα. Οπότε η τρίτη-τέταρτη θέση έχει. Ο έκτος, απειλεί ο έκτος. Ο έκτος είναι με τον. Άριαν. Ο έκτος ποιος είναι. Ο έκτος ακόμα έχουμε. Είναι Κηφισιά, είναι Πάτρα, είναι ομάδες οι οποίες θεωρούνται πιο low budget, low. Επιπόδιο. Κηφισιά όμως είναι καλή. Ναι, αλλά δεν. Είναι μια νίκη περιπετειώδη ο Άρης. Ναι, ακούσει, ναι. Ο Άρης αύριο, άμα περάσει από την Πάτρα, θα κάνει πολύ σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Γιατί και η ΑΕΚ έχει δύσκολο πρόγραμμα. Στην Πάτρα παίζει. Στην Πάτρα. Τον Απόλλωνα. Με τον Απόλλων. Απόλλων. Την πιο παλιά επαρχιακή ομάδα στην Α1, τώρα πας και τελείως. Να πούμε ξανά για τον ΠΑΟΚ ότι ενισχύθηκε με τον Κιθ Κλάντον, ένα παίχτη από την Α2 του Ισραήλ, όπως είπε ο Πασχάλης. Κορόιδευε ο Καμόνα. Κορόιδευε ο Πασχάλης, εντάξει. Έκανε μια αυτοσαρκασμό, εσύ. Είναι και τι θα βρεις και ποια είναι τα οικονομικά σου δεδομένα. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ γενικά. Ποιος πληρώνει τον ΠΑΟΚ στον μπάσκετ, ποιος είναι αυτός ο οποίος δίνει λεφτά. Η διοίκηση με τα δεδομένα που έχει. Ο γέρος. Και πολλές φορές ο κ. Σαββίδης καλύπτει. Δεν λέω για τον Σαββίδη. Ο Κοντομινάς, ο γέρος, δεν είναι. Νομίζω ότι φέτος ως ένα βαθμό έχουν μειωθεί λίγο οι, οι οικονομικές συνθήκες. Στεναχωρεύτηκε που χώρισε με την Πιτσιρίκα. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Μήπως ρέπει σε κανένα γεωργικό αυτό. Μην ξεχνάς ότι και ο κάθε επιχειρηματίας που είναι δίπλα σε ομάδες, είτε είναι μικρό το κόστος είτε μεγάλο, έχει και τις προσωπικές του επιχειρήσεις. Τζάκωσε, λέει, με ένα γυμναστή και τα λοιπά. Εντάξει, και αυτό σε απαιτήσει μεγάλε έχει. Τώρα μέσα 77. Είναι άλλοι 32-33, πόσο είναι, πόσο είσαι, τα ξέρεις αυτά. Η Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα, πόσο εκεί πρέπει να είναι, 32-33. Εντάξει, έχει το γέρο για να γλύπει κάποιο καλάκι ο γέρος. Ο άλλος θα βγει κάνα γυμναστή εκεί πέρα, κάνα παιδάρα, τι να το κάνει. Εντάξει, πρέπει να έχει λίγο να έχει όλα στα σφρένα σου. Εντάξει, το γνώρισα. Το γνώρισα αυτόν, πάντοτε παίζει ένα ρόλο. Δεν παίζει τώρα τι. Εντάξει. Τώρα. Τι χιλιέ εκεί και τα αυτά, παππού. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με το Λαύριο. Ναι. Δεν πρέπει να το υποτιμήσει κανένα. Δώσαμε 10 εισιτήρια. Εισιτήρια, 7 στείλανε. 7 στείλανε. Καλό. 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 Εδώ παίζει. Εννοεί και σε σχέση με άλλου διαγωνισμού υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση να πάει ο κόσμο. Νομίζω ότι θα το καταλάβει. Θα μάθω Άρης Κοζάνη, δεν θα στείλει κανένα. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Θα το καταλάβει. Να πάω Κλαύριο στο μπάσκετ, οπωσδήποτε νομίζω είναι. Θα το καταλάβει ο κόσμος αυτό σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στα play-off και θα μπορεί να γίνει κάποιο αποτέλεσμα που δεν θα είναι το επιθυμητό. Τότε θα καταλάβουν ότι υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που πρέπει να δίνει το παρόν ο κόσμος για να βοηθήσει την ομάδα του. Γιατί μετά τι να το κάνει. Άμα πέρασε ο χρόνος, δεν έχει ουσία. Ό,τι γέγονε, γέγονε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Ενισχυμένος ο ΠΑΟΚ με τον Κλάντον. Τον Αλφαδίο, ναι. Παρόντες Σοφοκλής και Βασιλιάδης. Ο Μπρουτόταυρος είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Νομίζω ότι και οι δύο ξεκουράστηκαν, αποθεραπεύτηκαν και. Βέβαια το κόστος, το βαθμολογικό για τον ΠΑΟΚ ήταν αρκετά μεγάλο, αν και
Έχει τη δυνατότητα να βάλει την θέση. Τον Πρωτόταυρο δεν μπορεί να τον έχει συνέχεια. Ναι, τον βάζει, τον βγάζει, δεν είναι ειδική διαχείριση. Διαχείριση, να πούμε. Ειδική διαχείριση. Σωστό. Έτσι. Και με αυτά τα δεδομένα και με την προοπτική τη Ευρώπη, είτε Ευρωλίγκα, είτε Eurocup, είτε Champions League τη FIBA, δημιουργούνται κάποια δεδομένα τα οποία καθιστούν τον Μάρτιο αρκετά σημαντικό μήνα σε όλα τα επίπεδα. Το Μάρτιο. Ωραία. Αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα ο Άρης έχει και κάποιες σκέψεις να. Τι σκέψεις έχει ο Άρης? Ασχοληθεί και με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Με... Ο Άρης θα κάνει υποδομές. Ναι. Ήδη οι ομάδες έχουν αρκετά καλές υποδομές. Δεν έχουμε. Δεν αυτά, είναι... αυτά τα κανονίζει ο κύριος Λάσκαρης, ας πούμε. Αυτά τα κανονίζει. Τις υποδομές. Και ο κύριος Λάσκαρης και η συνεργασία με τον Εραστέχνη Άρη. Και γενικότερα. Τώρα τι γελάζει. Γενικότερα οι ομάδες θέλουν. Μου είπες για τον Λάσκαρη, σεβασμός. Ναι. Μου είπες για την κυρία Τζόρτζια, σεβασμός. Μου μιλάς για τον Εραστέχνη, με πιάνει γέλιο. Με πιάνει γέλοντας. Αυθόρμητο, όχι ότι. Αυθόρμητο. Το κάνω εξεπιτέλους. Δεν είναι εύκολη η παράμετρος των υποδομών. Θέλει δουλειά, αλλά νομίζω ότι τα ελληνικά του. Του ζητάνε τα λιμά λεφτά των. Όχι, όχι, όχι. Ζητάνε τα λιμά λεφτά. Τα ελληνικά τουλάχιστον μπασχετικά δεδομένα σε αυτό, σε αυτές τις ηλικίες είναι πάντοτε παραγωγικά. Αν μπουν και 10 φράγκα και υπάρχει καλύτερη συνόηση και υπάρχουν και 5 μπαμπάδες πληρώνουν όμως. Οι μπαμπάδες πάντοτε είναι κοντά στα παιδιά. Τι σου η Ακαδημία είναι, δηλαδή. Πληρώνει. Δεν είπα ότι πληρώνουν, αλλά είναι πάντοτε κοντά στους παίκτες και θέλουν το καλύτερο για το γιο τους. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Δηλαδή και ένας μπαμπάς έχει πιο πολλά λεφτά και περισσότερο προνόμιο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έτσι γινόταν, έτσι με λέγανε. Νομίζω, υπάρχουν έτσι και αυτά. Μου λέγανε πάλι, εγώ δεν ξέρω από αυτά τα υπάρχουν πράγματα. Υπάρχουν και αυτά. Δεν μπορείς να πεις ότι ο κάθε. Ότι μπορείς να πεις όχι εύκολα σε ένα μπαμπά παίχτη. Ναι, εντάξει. Άμα η ομάδα είναι λιμό. Η ομάδα είναι λιμό. Και είναι στη ζήτου, στο τζίτουλα. Τώρα, άμα πέσει, ξέρω εγώ, κανένα εργολάβο παλιό, ξέρω εγώ, κανένα αυτό και τα λοιπά που έχει, κανένα φράγκο, κανένα γιατρό αυτό και τα λοιπά. Λιγούριδε εκεί αυτά και τα λοιπά. Κατάλαβε, θέλω να πω. Ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές δεν είναι και κακό υπό τη μορφή μια βοήθεια. Να παίξει ο γιος βασικός, είτε ρουχισμού, είτε πουλμαντών, είτε τα πουλμαν, είτε πουλμαντό, μια μικρή χορηγία για να καλυφθούν τα έξοδα. Φαγητά, είναι κακό. Αλλά το να απαιτεί κάποιος λόγω λεφτών να παίξει ο γιος του κτλ. Δεν νομίζω τώρα ότι είναι. Τώρα, άμα έχω λεφτά σε παρτεράκι και παίζει ο γιος μου εκεί και του ταΐζω, είτε θα πω τον προπονητή ρε λιμό. Ξέρω εγώ, πάρει και εσύ κανένα φράγκο. Εντάξει, εκεί λίγο τα μπερδεύουμε. Τα μπερδεύουμε. Τα μπερδεύουμε. Επειδή μπερδεύονται τα πράγματα. Δεν πρέπει. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να μπερδεύονται. Εγώ δεν τα ξέρω, εγώ ρωτάω. Συνήθως βλέπω αυτά. Που έχω καταλάβει εγώ τι γίνεται. Καλό είναι να μην μπερδεύονται. Να μην μπερδεύονται. Τώρα από εκεί και πέρα. Είχαμε και το κύπελλο γυναικών σήμερα. Αυτό ίσως δεν ξέρω τώρα πώς ηχεί στα αυτιά ενός ανθρώπου που παρακολουθεί μπάσκετ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 85-48. Έχασε ο ΠΑΟΚ. Έχασε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τρίτος στην Α1 πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι καλά. Μονοί αγώνες είναι. Είναι μονοί αγώνες που έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να πει κάτι κανείς για τις παίκτες του κ. Μασλαρινού. Αλλά ο Μασλαρινός ποιος είναι? Είναι ο προπονητής, ο Βασίλης. Άντρας. Ναι. Έχει βάλει γυναίκες να τις προπονήσει. Ναι, ναι. Και βγάζει άκρη δηλαδή. Βγάζει άκρη. Ο άντρας με τις γυναίκες. Έχει πειθαρχήσει. Είναι από τους λίγους που βγάζει άκρη. Δηλαδή συνήθως τι είναι, γυναίκες δεν είναι που είναι και προπονητές. Όχι, τις περισσότερες φορές είναι άντρες. Άντρας θα προπονήσει γυναίκα. Δεν θα σου πω μια χαρακτηριστική ατάκα. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω να με δίνανε 10.000 ευρώ. Συνομήλικου μου προπονητή μου λέει. Ένα λέει γι' αυτό, άσπισαν τα μαλλιά μου. Λέει ότι δεν προφωνώ γυναίκες. Μα μπάζει με τα θύρια τώρα να τα βάλει. Τρελώσει. Και στο μπάσκετ Ολυμπιακός εκεί έχει πάλι κάνει μια επένδυση για δημιουργία γενικής ομάδας. Δηλαδή βλέπεις ότι. Το λέγαμε και άλλη φορά. Ότι δεν είναι εύκολο σε εραστηνικό επίπεδο να βάλεις 10 χορηγίες και να δημιουργήσεις ένα δυνατό σύνολο. Ωραία μου τα πες. Κούρασα. Όχι καθόλου. Αυτά. Ίσα-ίσα έκανα. Αν δεν πάμε σε μικρότερες κατηγορίες. Όχι, όχι, επιμορφωτικό και... σεμινάριο έκανα. Και πολύ καλό. Για όλο το ελληνικό μπάσκετ δημιουργείται με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει βάλει. Ο μαύρος είναι. Ναι. Έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στο NBA και τα τελευταία παιχνίδια έχει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ρεκόρ. Έχει κάνει 4 triple double, δηλαδή έχει διψήφιο αριθμό πόντων, assist και rebound σε 4 από τα τελευταία 11 παιχνίδια. Αυτό γιατί το λέμε δηλαδή. Αυτό το λέμε γιατί είναι δύσκολο να γίνει. Γιατί είναι, γιατί. Δεν παίζει. NBA παίζει. Είναι σε καμιά ομάδα δικιά μας, γιατί το λέμε ο Αντετοκούμπο? Το λέμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι ο επόμενος ηγέτης εθνικής και δημιουργεί για τα δεδομένα κόμματα. Έλληνας είναι. Είναι Αφρικανός, έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, αλλά έχει ελληνική υπηκότητα και. Α, δηλαδή επειδή κάθεσαι με υποχειριστή 5 χρόνια στην Ελλάδα, μπορεί ο Αφρικανός να γίνει Έλληνας. Ναι. Ναι. Μάλιστα πήρε και με ειδική ρύθμιση από όσο ξέρω. Δηλαδή, εγώ αν πάω 5 χρόνια στο Κονγκό,
Μπορεί να γίνω Κογκολέζος. Δεν το είπαμε αυτό με δεδομένο. Στάσου, εγώ γιατί να μην μπορώ να γίνω Κογκολέζος στον Κογκό σε 5 χρόνια και ο άλλος να γίνεται Έλληνας εδώ πέρα. Εντάξει, είναι μπέρδεμα τώρα. Δεν μπορεί να με κάνει Κογκολέζο εμένα εκεί πέρα σε 5 χρόνια μετά. Δεν ξέρω τώρα τι νομικές. Άλλη νομική έχει εκεί. Τι νομικές προϋποθέσεις έχουν εκεί πέρα, αλλά φαντάζομαι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να κάνει τέλεια. Αλλά είναι ένα. Δηλαδή εδώ έρθει Εσκιμός 5 χρόνια είναι γίνεται Έλληνας. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Δεν είναι κατά ανάγκη αυτό το πράγμα. Α, δεν είναι κατά ανάγκη. Μην ξεχνάς ότι ο συγκεκριμένος υποτίθεται ότι ήταν και ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να προσφέρει στην εθνική ομάδα. Α, άλλο αυτό. Είχε άλλες σωματικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και κρίθηκε αναγκαίο. Δηλαδή, αν πουλούσε αγκαλματίδια στην Τσιμισκή παράνομα, δεν θα τον κάνανε Έλληνα. Δεν νομίζω με το σύγχρονο. Γιατί ξέρει μπάσκετ γι' αυτό. Κρίθηκε αναγκαίο να είναι διαθέσιμο και την ελληνική υπηκότητα. Και νομίζω ότι δεν έχει. Αδικήσει με τη μέχρι τώρα παρουσία του, γιατί είναι ένας παίκτης που δουλεύει. Έτσι. Έχει δείξει μεγάλη αγωνιστική βελτίωση. Σωστά. Και παίζει στο NBA και ακούγεται το όνομα της Ελλάδας. Τώρα, αν υπάρχει συμφωνία ή υπάρχει διαφωνία για τον τρόπο που ένας άνθρωπος που δεν είναι 100% γηγενής Έλληνας παίρνει μια υπηκότητα, είναι ένα άλλο. Αυτό άλλο είναι καλό για μας. Νομίζω ότι τόσα και τόσα έχουν γίνει. Βγαίνουμε έξω και ακουγόμαστε στην κοινωνία ότι. Τόσα και τόσα έχουν γίνει. Μαύρο άσπρο, δεν με νοιάζει εμένα, εγώ ακούγομαι αγκικαγόγκο. Πλάκα κάνεις. Χαίρομαι εγώ. Έλληνας, δικός μας άνθρωπος. Γιάννης Freak the Greek. Freak the Greek. Freak. Το φρικιό δηλαδή. Το freak. Ωραίος. Αυτά. Ευχαριστώ, Κωστή. Για πού είσαι τώρα, σε βλέπω ενδεδειμένο. Για πουθενά, για σπίτι. Είσαι για σπίτι, σε βλέπω. Πλακώθηκε στα βάρη, τι έκανες. Λίγο έκανα, ναι. Όσο μπορώ. Πάγκο σε βλέπω να κάνεις σήμερα. Έτσι. Σήμερα δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανες. Σήμερα δεν έκανα τίποτα. Πόδια έκανες, τι. Τίποτα, τρέξιμο. Σήμερα δεν πήγα. Σε βλέπω σε καλή κατάσταση. Εντάξει, κάτι μπορώ. Ό,τι μπορώ κάνω. Καλά, πώς βλέπεις. Καλά, εσύ πάντα είσαι. Καλός. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Άντε, ρε. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά ήταν μια φορά τη τόσα. Ο Παρθενάκης, ο Στέλιος, ο οποίος είναι ρεπόρτερ του μπάσκετ, είναι φανταστικός. Είναι ουδέτερος. Είναι μέσα στα πράγματα. Σε εσύ, πολύ καλή ρεπόρτερ η μπασκετική. Βέβαια, εγώ τον μπάσκετ δεν το αγαπάω, αλλά επειδή εσείς κάπου πρέπει να δίνουμε και αυτό το στίγμα να μην λένε ότι αυτός είναι ρατσιστής με τον μπάσκετ. Μπαίνω και στο μπάσκετ να πούμε, γιατί δίνουμε τις ειδήσεις έτσι με ένα δικό μας τρόπο. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος Παρθενάκης μας είπε τα πράγματα του μπάσκετ. Τώρα από εκεί και πέρα. Με του ΠΑΟΚ το γήπεδο έχετε ακούσει, κουραστήκατε. Φωνάζετε, κάνετε, ράνετε. Εκείνο που έχω εγώ να πω γρήγορα, γιατί έχω μια σειρά θεμάτων να τα περάσουμε γρήγορα εδώ με τον Γιάννη τον Χιλιτίδη. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ για μένα είναι πρόβλημα, ούτε. Η Gazprom αν βάλει τα λεφτά ή δεν τα βάλει. Αν και η Gazprom στην Ελλάδα λεφτά δεν έβαλε πουθενά, διότι είναι μια εταιρεία στη Ρωσία και η Ρωσία εδώ δεν έχει αναπτύξει μεγάλες έτσι δραστηριότητες, να το πω έτσι πολύ απλά. Εκείνο το οποίο εγώ θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο είναι αυτοί οι παράξενοι άνθρωποι που λέγονται οικολόγοι. Αυτή η μπερδεμένη κατάσταση που λέγονται οικολόγοι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Άπαξ και μπήκαν οι οικολόγοι εκεί πέρα, θα γίνει μαγκελιό. Ποιος μου έλεγε σήμερα για μία πίστα. Είχαν κάνει μία πίστα, λέει, εδώ πέρα αγώνων. Έχουμε φίλους, έχουμε γιατρούς, έχουμε συνεργάτες, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι με το άθλημα. Πάνε δηλαδή, βγάζουν τα αμάξια τους από το γκαράζ με 250-270 άλογα, 280 άλογα. Τραβάνε στην πίστα των Σερών, τραβάνε κάτω στην. Που πάνε Λευσίνα, ξέρω, Μέγαρα. Στα Μέγαρα έχει μια ωραία πίστα. Πολύ ωραία. Είχε, λέει, και εδώ κάνει μια πίστα, εδώ στο Αιγίνιο. Κάνανε, λέει, μια πίστα, λέει, στο Αιγίνιο εδώ πέρα. Με έλεγε ο Δημήτρης ο Ταμπούρης το μεσημέρι. Μου λέει, κάνουν μια ωραία πίστα. Πηγαίνουμε, λέει, εκεί πέρα. Και εκεί την ώρα που γίνονται, λέει, οι αγώνες και τα λοιπά. Ξεκινάει το πατυρντί, ιστορίες και τα λοιπά. Σκάνει μύτη, λέει, 2-3 τύπησες να πούμε. Σαν έτσι μίζερες και τα λοιπά. Έτσι, με κάτι φούστες μέχρι εκεί κάτω και τα λοιπά. Λένε, είμαστε, λέει, από το σύλλογο των οικολόγων, να πούμε. Και τι θέλετε, θα πρέπει να σταματήσει, λέει, αυτό που κάνανε μπούκες από εδώ, από εκεί, ξέρουν και τα νομικά αυτοί και τα λοιπά. Άκου τώρα γιατί δεν έγινε η πίστα, να πούμε, στο Αιγίνιο. Τι με είπανε. Γιατί, λέει, θα τρομοκρατούσαν, λέει, τα πουλιά. Και επειδή, λέει, τα πουλιά θα τρομοκρατιότανε, δεν μπορούσαν να ζήσουν εκεί πέρα και τα λοιπά. Ενώ εμείς, ας πούμε, που ζούμε στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, που βαράνε, να πούμε, 0% τα μηχανάκια 750 κυβικά, φεύγει η φωλίδα 3 δευτερόλεπτα τα 0%. Εμείς που δεν είμαστε πουλιά δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Ξέρω ότι θα σταματήσουμε αυτά, αλλά οι οικολόγοι, τα πουλιά, λέει, ασχολούνται με τα πουλιά. Αυτές τώρα εκεί που ήταν, μου λέει ο Ταμπούρης,
Με πουλιά ή δύσκολο να ασχοληθήκαν στη ζωή του πολύ πολύ. Τώρα λέει στα 30 του, ξέρω εγώ, τη έπιασε η μανία να ψάξουν να βρουν, λέει, τα πουλιά. Τι πουλιά ψάχναν, του λέει, κύριε Ταμπούρη. Λέει, να λέει, τσαλαπετινού και τέτοια. Νόμιζα, λέω, άλλα πουλιά. Όχι, λέει, άλλα πουλιά αποκλείεται. Και σταμάτησε, λέει, η πίστα να γίνεται κτλ. Για φανταστείτε τώρα να φτάσουν τα πράγματα σε ένα σημείο. Να φέρει ο Σαββίδης στην Gazprom, να τα βρει με το Παπαδαριό, να τα βρει με τους δημάρχους, να τα βρει με την τοπική κοινωνία, να τα βρει με όλους και να σκάσουν μύτη οι οικολόγοι, ρε φίλε, και να είναι άλλα από τη Νεάπολη και το Κορδελιό και την Πολύγνη 2.000 άτομα, γιατί από εκεί θα πάρει, από εκείνη τα μέρη θα πάρει ο Σαββίδης, να πούμε, προσωπικό, και να τους κόψει αυτούς στο μεροκάματο και να έχουμε σύγκρουση οικολόγων Παοξίδων από την Πολύχνη και την Νεάπολη. Εκεί να δεις, φίλε μου, να είσαι σε μια γωνιά, σε κάνα όροφο επάνω, με κάνα ελικόπτερο πουθενά κρυμμένος και τα λοιπά, και να αποθανατίζεις, ρε φίλε, τέτοιες σκηνές. Μπορώ να έχω μέχρι το τέλος της ζωής μου τέτοιες σκηνές. Να κατέβουν οι καρνίβαλοι από πάνω από την Πολύχνη και την Νεάπολη εναντίον των οικολόγων. Πέσει το ξύλο της αρκούδας. Ρε φίλε, τους οικολόγους αυτούς δεν τους γουστάρω καθόλου. Αυτούς και τους αρχαιολόγους, ειδικά τους αρχαιολόγους και τις αρχαιολόγους και τους αυτούς που σταματάνε τα έργα γιατί, ξέρω εγώ, βρήκανε ένα βάζο του αρχιπροπάπου, του προπάπου, του πάπαρου, του αρχιπάπαρου, προπάπαρου, παπάπου, προσπάπου, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και σταματάνε το έργο. Και πω πω ρε φίλε, και σταματά τον πολιτισμό, σταματά την εξέλιξη. Μπορεί να βρουν, ξέρω εγώ, κάνα χερούλι, κάνα τούβλο περίεργο, ξέρω εγώ, από αυτά που χτίζαν τότε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε? Και να μείνει πίσω μια ιστορία τέτοια. Βέβαια, ένας επιχειρηματίας με χοντρά λεφτά τη βρίσκει στην άκρη. Τη βρίσκει στην άκρη. Εντάξει, ξέρω εγώ τι λέω τώρα εγώ. Ξέρω εγώ τι λέω τώρα. Φωνάζουν όλοι, κάτι προσδοκάνε. Δεν νομίζω ότι αυτοί που φωνάζαν εκεί ενδιαφερθήκαν για τα πουλιά. Εκτός αν είναι τόσο ιδεολόγοι, δεν ξέρω. Τόσο ιδεολόγοι. Κάτι παλαβομάρες είχαν κάνει οι οικολόγοι πριν κάποια χρόνια. Είχαμε πάει στην επανομή και βγαίνανε οι οχές και τα φίδια σαν τους βρικόλακες βγαίνανε. Πήγανε. Τι διαβάζετε. Πάτε στο σπίτι σας, βγάλετε δύο οχές και δύο βόες, ρε, και δύο κροταλίες. Άκου να δεις τώρα. Ακούστε τώρα οι οικολόγοι. Οι οικολόγοι τους έπιασε ο πόνος. Τους έπιασε ο πόνος στους οικολόγους, διότι, λέει, οι οικολόγοι στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να γίνουν πάρκα και αυτά. Και 15 χρόνια που είναι κλειστό το στρατόπεδο, ρε απίθανοι άνθρωποι, για πείτε μου εμένα που είναι μέσα στη Σύνικα, μέσα εκεί πέρα, και αν περάσει το βράδυ δεν φεύγει ζωντανός από εκεί μέσα, αν περάσει και διασχίσει αυτά τα 700 στρέμματα, γιατί δεν κάνατε καμία μπούκα, να πούμε, να γίνουν πάρκα για τα παιδιά μας, να γίνουν, ξέρω εγώ, λίμνες, να γίνουν, ξέρω εγώ, υδροβιότοποι, να γίνουν, ξέρω εγώ, πουλιά, αετοί να φεύγουν, ξέρω εγώ, πέρδικες και τα λοιπά. Γιατί το κάνατε? Και αυτά δεν τα λέω για να κάνω πάω γήπεδο. Είσαι που με νοιάζει με να κάνει ο πάω γήπεδο. Μένα μου αρέσει η Τούμπα. Παοξής δεν είμαι, λόγος δεν με πέφτει. Στην οικογένεια του Άρη και του ΠΑΟΚ λόγος δεν με πέφτει. Του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Εγώ απλά λέω τη γνώμη μου. Εμένα μου αρέσει η Τούμπα. Μ' αρέσει δηλαδή την Κυριακή. Αυτή εκεί η ιστορία που γίνεται. Μαζεύονται, πάνε το κασκόλ, φεύγουνε. Την πύρε οι ρετσίνες, αυτό το σκηνικό, το καφριλίκι. Το τάβλι που παίζουν το πρωί. Μ' αρέσει αυτό εμένα. Το γουστάρω γιατί εκεί μένω, εκεί είναι η γειτονιά μου. Άλλο δικαίωμά του, γιατί θα του βάλει να ψηφίσουν ο Σαββίδης. Βέβαια, για να ψηφίσουν πρέπει να τα βρούμε του οικολόγου. Πρέπει να τα βρούνε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, έβγαλε και ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, να γίνουν πάρκα. Και γιατί δεν κάνετε πάρκο, ρε ΣΥΡΙΖΑ? Πόσο καιρό είστε, ένα χρόνο εδώ πέρα, να πείτε το κάνουμε αυτό το πράγμα πάρκο μαζί με του οικολόγου παρέα? Μια και είστε και αριστεροί έτσι και έχετε και κουλτούρα διαφορετική. Σα αρέσει να πούμε. Γιατί δεν κάνετε αθλοπαιδίε? Να κάνετε εκεί 5 γήπεδα, 3 γήπεδα, 2 λιμνούλε, 4 παιδικές χαρές και να γίνει ένα ωραίο πάρκο όπως βλέπεις στην Ευρώπη, που περνάς να πούμε και έχει ζωολογικούς κήπους, έχει να πούμε χόρτο για μπάλα, λίμνες, αυτά ιστορίες. Γιατί δεν το κάνετε? Δεν το κάνετε, απλά θέλετε να μιλάτε. Τέλος πάντων, τι με νοιάζει εμένα? Εξάλλου, εμένα λόγος, επαναλαμβάνω, δεν με πέφτει. Άλλα θέματα. Λοιπόν, τα πουλιά, λέει, ο Κατσαρίς θέλει να γίνει γήπεδο στην πώς την λένε? Ο Κατσαρίς θέλει να γίνει γήπεδο στην Πολύχνη εκεί πέρα στο Καρατάσο. Δύσκολο τον κόβο.
κρύος υδρότας θα τον πιάσει. Διότι όπως είπε και η προηγούμενη εκπομπή, αυτό δεν θα νίκει στον Εραστέχνη, στον Εραστέχνη θα νίκει η Τούμπα. Εκεί θα του μείνει αμανάτη του Κατσαρή η Τούμπα. Και για ποιο λόγο μετά να πληρώνει ο Σαββίδης τον Κατσαρή, είναι ένα θέμα κι αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γράψανε, δεν το είπανε, απ' έξω απ' έξω το κάνανε. Ραπ, μιας και είπες για οικολόγους. 9.55 καταρχήν και ενώ μήνυμα στο 54.340. Εδώ στην Καλαμάτα, λέει, λίγο πιο έξω από την πόλη, είχε κάποιο πεδίο βολής, λέει, η πολεμική αεροπορία. Μετά από ντου των οικολόγων πάει το πεδίο βολής. Τώρα οι δευτεροετής της Ικάρων πετάνε από Καλαμάτα μέχρι Θεσσαλία και τα δίνουμε όλα εμείς σε βενζίνες, λέει ο Ηλίας από την Καλαμάτα. Είναι μην πέσει σε οικολόγο, φίλε. Άμα πέσει σε οικολόγο, την έχει βαμμένη. Είναι πίσω από τον πολιτισμό. Σταματάνε τα έργα. Λέει, εδώ λέει, το πουλί λέει, ναι, φέραν τις οχές στην επανομή. Εκείνο δεν το ξεχάσω. Περπατούσε στον δρόμο και αντί να βλέπεις γυναίκες κατά το καλοκαίρι, έβλεπες οχές. Απαράδεκτα πράγματα. Είμαι κάθετα αντίθετος. Είμαι κάθετα αντίθετος με αυτά εδώ πέρα. Για τον Κοντονή, έχω μια πληροφορία από Αλέφαντο μεριά. Τον καθαρίζει ο Μαρινάκης. Τον καθαρίζει ο Μαρινάκης και μάλλον θα βάλει κάποιον από Βόρειο Ελλάδα. Και τις ειδήσεις μας τη δίνουν οι Ολυμπιακοί, να ξέρετε. Από κάτω. Να ξέρετε ότι η είδηση είναι από Αλέφαντο. Ότι να ξέρεις, λέει, πες το, λέει, και όλα στο δίνω εγώ σαν είδηση. Ο Μαρινάκης θα τον καθαρίσει, λέει, τον Κοντονή. Τελείωσε. Πάει ο Κοντονής. Και φυσικά, αν δεν παιχτεί το πρωτάθλημα όπως πρέπει και δεν βγουν οι ομάδες, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά για πέστε μου, ρε μάγκες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ που πάει στο UEFA και βγάζει κανένα εξάρι, εφτάρι, δεν έχει πρόβλημα? Ρωτάω εγώ. Ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά και οι μικρότερες ομάδες, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι πιθανότατα ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ένα κλικ πιο κάτω μέχρι στιγμής, αγωνιστικά μιλάω, αγωνιστικά πάντα μιλάω, έχουν και αυτές το πρόβλημα. Και αυτές παίρνουν από την είσοδο στο UEFA. Όσο για την εθνική ομάδα, δεν μας νοιάζει αυτή. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή. Τουλάχιστον σε αυτή την πόλη, ξέρω ότι η εθνική ομάδα είναι πάρα πολύ μακριά από τα θετικά σχόλια των Βόρειο Ελλαδιτών. Αφού θέλετε να μιλήσουμε για Βόρειο Ελλάδα, τολμώ να πω ότι την έχουν χαρακτηρίσει η ομάδα των Αθηνών, η Θεσσαλονική. Σωστό. Την έχουν χαρακτηρίσει η ομάδα των μάνατζερ, η Θεσσαλονική. Σωστό. Θεωρούν μπουκαπόρτα του στυλ. Άμα ο ΠΑΟΚ βγει 5 πόντους πάνω από τον Ολυμπιακό, καλούμε εκεί σε ένα παιχνίδι της Εθνικής, τους κάνουμε χριστομάθεια ποδοσφαιρική τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τους τρυπάμε με βελόνα, ξέρω εγώ, 20 πόντους. Σωστό. Και η εθνική ομάδα, επαναλαμβάνω, δεν συμπαθιέται. Δεν συμπαθιέται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν ο Κοντονής κάνει τη βλακεία και μας τιμωρήσουν, για το μόνο που δεν θα στεναχωρηθούν οι φίλαθλοι είναι για την εθνική ομάδα. Χαιρετίσματα στο Βασίλη, το Securita, τον 624. Να ανοίξουμε γραμμές, Γιάννη Χιλιτίδη. Θες να ανοίξουμε σιγά. Μια συνέντευξη της ΑΕΚ, του Πογέτ για την ΑΕΚ, δείχνει πόσο σπουδαίος προπονητής είναι ο Πογέτ. 2-31-0-90-90-90. Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση. Δεν πίστηκε, ΑΕΞΙΔΕΣ. Ο Πογέτ δεν έκλεισε στην ΑΕΚ ακόμα. Ο Πογέτ δεν έκλεισε στην ΑΕΚ. Τα 15 μίρια μπάτζετ που θέλει δεν του τα έχει ασφάλισει ο Τίγρης. Ξυπνάτε, ΑΕΞΙΔΕΣ. Στο τέλος των play-off, λέει, θα το ανακοινώσω. Είτε μείνω είτε φύγω. Ξέρεις τώρα τι είναι να έχει κάνει τέτοια πορεία ο Πογέτ, να έχει φτάσει Μάρτιος, να μπαίνει Απρίλιος. Και ο Μελισανίδης ακόμα να μην έχει συμφωνήσει για το μπάτζετ της επόμενης χρονιάς που απέτυχε πολύ σωστά ο Πογέτ για να μείνει. Τι έγινε, ρε Μελισανίδη? Πάλι τζάμπα πάνω να τη βγάλει. Από τώρα να πούμε ναι ή όχι, λέει, μπορεί να υπάρχει χαλάρωση από τους παίκτες. Ωραία το είπε ο Μάγκας. Για τους 6 που προχώρησαν σε διαδικασία προσφυγής στην ΕΠΟ εις βάρος της ΑΕΚ, ψάχνουμε να βρούμε αν είναι ο Παναθηναϊκός μέσα ή ο ΠΑΟΚ. Οπότε να σπάσει συμμαχία. Για την αναβάθμιση του Γκαρσία, την ξέρετε, πάει στην ΚΑΠΑ 20. Ενώ πριν πάμε στις γραμμές, στη μέση έμεινε η συνάντηση που είχαν στην Αθήνα ο κύριος Ψηφίδης και ο κύριος Γρόλιος για το νέο νομοσχέδιο, την εκαθάριση της ΠΑΕ Άρης. Ακούστε, ο Άρης, η ισχύ που έχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην κοινωνία, την ποδοσφαιρική και στην αθλητική. Συναντήθηκαν, λέει, με τον Γιούγου Αλφα Ιούλιο Συναδεινό,
πραγματοποιήθηκε, λέει, η συνάντηση, αλλά τους παράτησε στη μέση της συνάντησης, τους άφησε για και πόρδο συνοδεινός, το Γρόλιο, το φίλο μου και δικηγόρο μου και τον κύριο Ψηφίδη, τους παράτησε, τους απαράτησε που λένε στη γειτονιά μου, τους απαράτησε στα κρύα του Λουτρού ο συναδεινός, πήγε, λέει, στη Βουλή για το νομοσχέδιο, λέει, για τον ντόπινγκ, λέει. Το βασικό θέμα συζήτησης, Άρης και ΓΓΑ, ήταν ο νέος αθλητικός νόμος και το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σύσταση της νέας ΠΑΕ Άρης. Εσείς βγείτε τώρα και πείτε τι ωραίους κοιλιακούς που έχει ο Κόκε. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτόπουλος. Καλημέρα, φίλε. Πολύ καλημέρα σου. Δεν μου λες πόσο, μα πόσο γουστάρεις να ασχολείσαι με το οτιδήποτε που βγαίνει αθλητικό και να βάζεις παράδειγμα τον ΠΑΟΚ. Και στο λέω αυτό καλοπροαίρετο. Συγγνώμη, δηλαδή το ποδοσφαιρικό να μην έχει ΠΑΟΚ μέσα. Δεν θέλεις. Όχι. Άκουσε με. Μάλλον δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα, όχι. Οτιδήποτε υπάρχει, δηλαδή στη μεσημεριανή σου εκπομπή, στη βραδινή σου εκπομπή, ό,τι και να υπάρχει, βάζεις παράδειγμα τον ΠΑΟΚ. Και λες πράγματα τα οποία ο κόσμος, ο άλλος, δεν τα, ενώ δεν τα ξέρει, ορισμένες φορές μπορεί και να κουνάει το κεφάλι του. Δηλαδή, πες το μου με παράδειγμα για να το καταλάβω. Να σε πω λίγο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Πού ήταν ο ΠΑΟΚ του ΠΑΣΟΚ? Ποιανού ήτανε? Δεν ήταν του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αφού εγώ σε ρωτάω. Εσύ θα μου πεις πού ήταν ο ΠΑΟΚ του ΠΑΣΟΚ. Πού ήτανε? Ναι, πού ήταν. Πού ήτανε? Ναι, πού ήτανε, από το 81 και μετά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ του ΠΑΣΟΚ πού ήταν? Τι πού ήταν? Δηλαδή τι έκανε? Εσύ, αυτό που λέει, εσύ κάνεις τις εκπομπές σου και λες ο ΠΑΟΚ του ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ ηλεκτροσοκ. Και εγώ σε λέω, πού ήταν ο ΠΑΟΚ του ΠΑΣΟΚ? Εγώ δεν το φώναζε το σύνθημα, εσύ το φώναζες. Ποιος το φώναζε? Στην Τούμπα φωνάχτηκε ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ηλεκτροσοκ, βέβαια. Όχι, αυτά ήταν οι βλακίες του καφενείου. Βλακίες ήταν. Στην Τούμπα φωνάχτηκε ποτέ τέτοιο σύνθημα? Αν φωνάχτηκε, λέει. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι 54 χρονών, εντάξει. Εγώ την Τούμπα την έχω γεννήσει. 24 χρονών στην Τούμπα είμαι. Ε, καλά. Εσύ δεν ψήφισες ποτέ ΠΑΣΟΚ. Το Ζαγοράκι δεν το γούσταρες ποτέ και κυνήγησες το κούμπα. Αυτό που λέω, άκουσε με τώρα. Πότε ακούστηκε στην Τούμπα ΠΑΟΚ? Ηλεκτροσοκ, ΠΑΣΟΚ, πότε ακούστηκε? Δεκαετία 80 πολλές φορές. Ποτέ, καμιά φορά. Άντε καλέ, ναι. Καμιά φορά. Μάλιστα. Αυτές όμως οι ιστορίες, ναι, γιατί δεν σ' αρέσουν, είναι οι μαγκές που κάνεις από τον κόκκινο. Δηλαδή? Κοιμάστε και ξυπνάτε, ναι, με την ιστορία να κάνετε ζημιά στον ΠΑΟΚ. Γιατί και εσύ είσαι αντιπαοξής και ο άλλος είναι αντιπαοξής, εσύ τουλάχιστον είσαι καλός. Γιατί, αν μη τι άλλο, λες και ορισμένα πράγματα και ιστορικού περιεχομένου και ποδοσφαιρικού περιεχομένου και τα πάντα. Ο άλλος είναι, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω. Να σου πω κάτι. Εσύ τώρα μεγάλωσες, δεκαετία, είσαι 54 χρονών. Εσύ, ναι, μεγάλωσες με τους δημοσιογράφους να γλύφουμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ και του Άρη. Εγώ, ναι, εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω, φίλε. Και με παραστάσεις. Και παραστάσεις, οι οποίες, παραδείγματος χάρη, ναι, να σε πω τι λες. Ναι. Τη δεκαετία του 70, ναι, ο ΠΑΟΚ, ναι, βγήκε 5 φορές, ναι, πιο κάτω από τον Άρη. Ψέματα είναι. Ψέματα είναι. Πώς είναι ψέματα? Να σε πω γιατί είναι ψέματα. Γιατί είναι ψέματα? Γιατί ο ΠΑΟΚ απήχε ορισμένες χρονιές. Απήχε. Δεν τα λες αυτά, για ποιο λόγο? Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε, εγκεφαλικό είπατε. Πότε απήχε ο ΠΑΟΚ? Εγώ αν. Απήχε. Δεκαετία 70 απήχε. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαθε την ιστορία με το φακί, ναι, ο Παντελάκης, ναι, απήχε τη χρονιά εκείνη. Τα θυμάσαι αυτά? Καταρχήν με το φακί κάνεις, ναι, ένα ιστορικό λάθος. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα καλά. Κάνεις λάθος. Με το φακί δεν ήταν ο Παντελάκης, κύριε. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Με το φακί. 74-75 με την Παναχαϊκή. Φίλε, Αλτσχάιμερ έχεις, φίλε. Αλτσχάιμερ έχεις, φίλε. 72-73 με Σεργιανίδη ήταν. Αλτσχάιμερ έχεις. 72-73 με Σεργιανίδη ήταν ο Φακής. 74-75. Ας το 74-75. Εγώ έχω Αλτσχάιμερ. Αλτσχάιμερ έχεις, ναι.
του 73, 22 Απριλίου του 73, είναι το ΠΑΟΚ Παναχαϊκή, κύριο Σεργιανίδης. Είσαι αδιάβαστος. Ρε, μπορείς να ματικούσεις. Ορίστε. Να ματικούσεις μπορείς. Τι να κάνω, λέει. Να μιλάς εσύ όπως κάνεις επιμόνη μου βάσος. Αφού κάνεις λάθος, ρε. 71-72 με το φακί. Ο ΠΑΟΚ μετέπει το Παντελάκης, ούτε χάζει το φωστή. Ποιος Παντελάκης ήταν το 72, ρε. Το 73 και μετά ήταν ο Παντελάκης. Το 71, 72, 72, 73 ο Σεργιανίδης ήταν, ρε. Πω. Αρχίζεις και λες τον κόσμο. Ποιο κόσμο, λέω, ρε. Κάτσε να μάθεις την μπάλα λίγο. 70-71. Σταμάτα λίγο. Βγάτε λίγο. 70-71, 10 ο Άρης, 10 ο ΠΑΟΚ. Για κλωτσιές και οι δύο. 71-72 περνάς. 72-73 περνάς τον Άρη. 73-74 σε περνάει. 74-75 το περνάς, το 76 παίρνεις το πρωτάθλημα. 78-79, 80-81 σε περνάει ο Άρης. 5 στις 5 είσαι. Λου. Τι λουλού ρε, τι μουλού, τι λουλού. Τι να ντραπώ ρε, καταρχήν δεν ξέρεις μπάλα. Τι. 54 χρονών είσαι και χεστήκαμε που είσαι 54 χρονών. Τι ξέρεις. Τι να ντραπώ ρε, άσχετε. Άσχετε, πάμε επόμενη γραμμή. Άσχετε, άσχετε. Μπέρδεψες το Σεργιανίδη με το Παντελάκι και το φακί το 73. Με τον Πλατόπουλο τους μπέρδεψες. Χαμπάρι δεν έχεις από μπάλα, ούτε από ιστορία ξέρεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Βρήκατε τα παιδάκια εδώ πέρα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Αριανός βγαίνει, λέει τα δικά του. 150 χρονών γίναμε. Μας μάθει ιστορία εσείς. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Κωστή. Άντε οπαδοί όλοι. Μάθατε να σας γλύφουνε τόσα χρόνια. Νια. Να δώσουμε τους οργανωμένους εκπομπή. Νια. Πάρ' τον αργά με εθνική. Να δώσουμε τους οργανωμένους του ΠΑΟΚ εκπομπή. Νια. Πάρ' 35 εκατομμύρια χρέη. Βράσεις το διάλα από εκεί. Επόμενος, ναι. Κωστή. Λέγε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Τάσος είμαι, το κουνούπι. Καλώς τον Τάσο. Μάθατε γλυψιματίες όλοι. Δεν ήμουνα Πασόκ. Παλιογλύφτες. Λινάτσες οι περισσότεροι. Αλινάτσες. Δεν ήμουνα Πασόκ. Λιγνάτσες. Λέγε ρε φίλε. Εγώ δεν ήμουνα όμως. Καλά εξηγήθηκες. Λοιπόν, εγώ σε πήρα για το άλλο, για την πίστα. Την πίστα, ναι. Επειδή είμαι από εκείνα τα μέρη, από εκεί μεριά, εκεί ας πούμε τώρα. Οικολόγοι. Ναι, άλλοι κουλτουριάριδες αυτοί. Ήμουνα στον πρώτο αγώνα που είχε γίνει. Μια ένα και μοναδικό είχε γίνει τότε το 89-90. Ήρθαν οι χαμηλοβλεπούσες, πάει η πίστα. Τώρα. Ναι. Λοιπόν, έγινε ένα αγώνα, έκλεισε η πίστα. Ορίστε. Οι οικολόγοι. Ενοχλήθηκαν τα πουλιά. Δεν ασχολούνται με τίποτα άλλα πουλιά, με τα άλλα πουλιά θέλουν. Τι να πω, ρε φίλε, τα πουλιά. Έχεις πάει ποτέ να δεις πως είναι εκεί πέρα το μέρος. Πήγα, ρε φίλε. Ερημιά είναι. Τι είναι. Τι ερημιά, Κρανίου τόπος, όλος το πιταριό. Και εγώ εκεί την πάτησα, εκεί έχασα το φως μου να μάβω. Και τα κουνούπια από εκεί πέρα να μάβω. Εκεί μέσα δούλευα. Κατάλαβες ποιος είμαι. Πώς δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θα παίρναμε τα αυτοκινητάκια μας, θα δανειζόμασταν από τους φίλους μας, θα πηγαίναμε στο Αιγίνιο, θα ξεδίναμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη, μπάντες, μάντες. Πάω εκεί πέρα, πηγαίναμε ας πούμε, γιατί εμείς από τον Κολυνδρόμο πάνω κατεβαίναμε και, ναι. Και πηγαίναμε και όλοι οι πιτσιρικάτες εκεί μαζευόντουσαν, ας πούμε, θα παράνομα. Αλλά θα έχει τόσο ανάπτυξη το μέρος, θα έχει, μιλάμε, και ξενοδοχεία θα γινόταν και κόσμος έρχονταν και... Ναι ρε, κάνανε παράπονο οι καρδερίνες εκεί. Και βγήκαν οι οικολόγοι και το σταματήσαν το έργο. Ούτε πελικάνι. Έχει πάει όμως, έτσι και αυτό πέρασε. Πώς δεν έχω πάει. Στον Κολυνδρό δεν έχω πάει. Από κάτω δεν έχω περάσει, δεν το έχω δει. Με πήγανε. Άμπρα. Τέτοια πιστάρα. Καλύτερη των Σερών θα ήταν. Άμπραβο. Καλύτερη από το Σερών. Καλύτερη. Και τότε είχαμε κάνει και μια πορεία. Θυμάμαι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε κατεβεί με τα αυτοκίνητα τότε που ήταν να κλείσει η πίστα και κάναμε διαμαρτυρία. Δεν του έπιασε ο πόνος του οικολόγου. 15 χρόνια που το στρατόπεδο Καρατάσου είναι μέσα στη Σύρικα και μέσα στη βρωμιά και τη δυσοδεία, δεν τους πείραξε. Ο Τρεμόπουλος. Αυτός. Ο Τρεμόπουλος. Αυτός. Ναι, αυτός. Δεν με πειράζει. Δεν με ενοχλεί που βγαίνει τώρα. Με ενοχλεί που δεν βγήκε 15 χρόνια να πει εδώ μπορούμε να φτιάξουμε, απαιτούμε, να πάμε όλοι μαζί. 700 στρέμματα να το κάνουμε πηγή ζωής. Να φυτέψουμε, να οργανώσουμε, να κάνουμε υδροβιότοπους, να κάνουμε παιδικές χαρές, γυμναστήρια, αθλητισμό. Να μπούμε, να το πω μαζί σου, θα και εγώ θα τρέξω. Τώρα τι βγαίνει, για δημοσιότητα.
Δεν ξέρω τι να πω, ναι. Με πετάξτε τις οχές εκεί στην επανομή. Φοβάμαι να πάω να πούμε, φοβάμαι τα φίδια. Γελάς. Πετάξανε κι αλλού οχές. Σε όλη την Ελλάδα πετάξανε φίδια. Έχουν πετάξει φίδια. Να ξέρεις, εμείς που δουλεύουμε έξω, βλέπουμε, μιλάμε πολύ πράγμα. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πεις, αυτά. Να είσαι καλά. Γεια. Να είσαι καλά. Αυτή είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Κωστή, θα μου λύσεις μια απορία, σε παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Δεν μου λες αυτές οι 2.000 θέσεις εργασίας. Ναι. Που άλλοι τώρα το αρνούνται. Ποιοι το αρνούνται? Που λένε οι άλλοι να μην γίνει το έργο, ρε παιδί. Α, ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, πρέπει να κάνουν όλα. Ας πάνε σε αυτούς τους οικολόγους και τα λοιπά. Αυτοί που λένε, όχι, παιδιά, βρείτε μας 2.000 θέσεις εργασίας εμάς. Που θα βολευτούν 2.000 οικογένειες. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Γιατί οι οικολόγοι περισσότερο δουλεύουν, νομίζεις? Έχουν λαχανόκηπους, λέει εκεί. Α, έχουν λαχανόκηπους. Πιστεύουν. Τι να πω. Κωστή, να σου πω και κάτι τελευταίο για να μην σε κουράζω και πολύ. Ξέρεις ποιος είναι, ποιος Έλληνας είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής στον κόσμο? Αθλητής Έλληνας. Ναι, Έλληνας αθλητής. Παραδείγματος χάρη, δεύτερος είναι ο Μήτρογλου. Πιάνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Να είναι καλά. Πρώτος δεν σου πάει το μυαλό. Μήπως είναι από κάνα άθλημα που είναι κάνα παράξενο? Όχι παράξενο άθλημα. Και μάλιστα έκλεισε τετραετές συμβόλαιο 35 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ο ψηλός, ο κουφός, ο Κώστας ο κουφός. 35 εκατομμύρια δολάρια τετραετές συμβόλαιο. Να είναι καλά το παλικάρι. Να είναι καλά το παλικάρι, να σώσει παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Να είναι καλά. Να είναι καλοφωτισμένος. Να είναι καλοφωτισμένος, να μην του τα φάνε, να μην του τα ξεγελάσουν, να μην τα φάει, μην τρελαθεί. Να είναι καλά το παλικάρι. Μπράβο. Να είσαι καλά, Κωστή, μπράβο. Χαίρομαι όταν ακούω τέτοια. Ναι, και όταν βλέπω ότι πιάνουν και τόπο τα λεφτά, δηλαδή δεν τους τα τρώνε καζίνα, μαζίνα, δεξιά, αριστερά, να τρελαθούν και να κάνουν, είμαι. Και όταν βλέπω ποδοσφαιριστή ή αθλητή που τα παίρνει τα λεφτά και τα τοποθετεί και τα έχει και έχει αξιόλογα γεράματα, όπως ο Χαριστέας για παράδειγμα, τον χαίρομαι. Σαν παίκτη δεν τον γούσταρα. Τον χαίρομαι γιατί έχει το μυαλό στο κεφάλι του. Μπράβο το Χαριστέα, μαθαίνω πολύ καλά λόγια. Καλημέρα, ναι. Γεια σου, ρε Κότσο. Καλώς τον. Δεν μου λες? Ναι. Γκάζπρομ ή Μαλαματίνα αρένα θέλεις? Η Μαλαματίνα βαριά με κάθεται. Εμένα να δεις. Αυτό θέλουμε, ρε. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε, ρε. Τι θέλετε, ρε. Ρε Κότσο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μαλαματίνα θέλουμε, ρε. Γκάζπρομ τι να την κάνουμε. Τι να την κάνουμε, ρε. Μαλαματίνα να ρέει. Πες τη Μαλαματίνα να μας κάνει κανένα γήπεδο τουλάχιστον. Πέθανε και η Μυρτό. Η άλλη, η Μυρτό Μαλαματίνα. Τα πιο ελαφριά, ναι. Και πιο ελαφριά, πέθανε η Μυρτό Μαλαματίνα που λέει έφυγε από τη ζωή. Και έμεινε πίσω, ναι. Έμεινε πίσω, βάλε τώρα. Φιλέ, κοίταξε, εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός. Πρώτον, η Gazprom δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα. Υπ' αυτά στα συνθήκας. Δεν έχει έρθει. Θα ερχότανε τουλάχιστον στον Ολυμπιακό που φτάνει μέχρι τους 32, δεν ήρθε. Και δεν ήρθε γιατί οι Ρώσοι τρώνε πόρτες και μπούκες. Οι Ρώσοι τρώνε πόρτες. Στη Γερμανία ήρθε, γιατί να μην έρθει και στην Ελλάδα? Στη Γερμανία ήρθε. Ναι. Κοίταξε, εκεί δεν είναι Βαλκάνια. Δεν είναι Βαλκάνια, αλλά υποτίθεται ότι Αμερικάνοι, τόνα τ' άλλο, Κινέζοι, ξέρω ότι όλοι. Μακάρι να το κάνει Gazprom. Δεν νομίζω κανένας παοξής να πει γιατί λέγεται το γήπεδό μου Gazprom Arena. Γιατί εδώ της Μπάγκερ λέγεται Allianz Arena. Η Αθλέτικο έφτιαξε καινούργιο γήπεδο. Εμείς γιατί να μην φτιάξουμε, ρε γαμώτο. Το άρχισες πως θα λέγεται? Σαουρίδ Κλαρίνα. Ακριβώς. Ακριβώς. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κώστα το Στράνταλη. Τι κάνει αυτός, χάθηκε, ρε. Τι κάνει? Ναι, χάθηκε. Δεν ξέρω τι να σου πω, και εγώ τον έχω χάσει. Καλά είναι? Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι, να είναι καλά. Καλά είναι. Γεια σου, ρε Κοτσάρα. Γεια χαρά. Γεια σου, ρε Κοτσάρα, καλά να είσαι. Ακόμα ένα γερό συγχαρητήριο τηλεγράφημα στέλνω στον Κώστα Βουτσά. Βγήκε η Έρικα Μπρόγκερ και λέει: τον αγαπώ, με απάντησε, με έκανε, μέρανε, είναι ο άντρας της ζωής μου. Λιάγκα, άκου τα Λιάγκα. Άκου τι είπε η Μπρόγκερ, Λιάγκα. Καλημέρα, για το και τον τεράστιο Βουτσά. Καλημέρα, φίλε. Ραπ. Καλώς τον. Τι γίνεται, καλά? Καλά, ναι, φίλε. 25 χρονών είμαι φοιτητής, είμαι δασοπόνος. Δασοπόνος? Ναι, ναι. Ναι. Εμείς ασχολούμαστε με το περιβάλλον και έτσι, ρε παιδί μου. Είστε του περιβάλλοντος, ναι.
Κοίταξε, θα σε πω για δύο πράγματα τώρα, ναι. Ναι. Εδώ τώρα στην Πολύχνη, όπως θα λες και εσύ, συμφωνώ, έτσι, θα δώσει πνοή. Και μην νομίζεις ότι αυτά που έχει τώρα εδώ είναι φύση. Άμα το κάνανε πάρκο και ρίχνανε να πούμε 200 εκατομμύρια να κάνανε πάρκα Νέας Υόρκης και τα λοιπά και τέτοια. Εάν το λέγαν πιο μπροστά, άκου γιατί εγώ είμαι δίκαιος άνθρωπος. Άκου να σου πω, ναι. Εάν... Αυτοί βγαίνανε εδώ 5-6 συλλόγοι και κάνανε 5 πορείες 30 άτομα. Τώρα αυτά δεν είναι τώρα σοβαρά. Όχι, άκουσε με. Εάν κάνανε πορείες πριν ενδιαφερθεί ο Σαββίδης για τα στρέμματα και λέγανε το στρατόπεδο πρέπει να αλλάξει, πρέπει να το φτιάξουμε, να το κάνουμε, να πηγαίναν οι οικολόγοι να κάνανε στα γραφεία τύπου πάνω στα κόμματα, να λέγανε αυτός εδώ ο τόπος πρέπει να φτιαχτεί, θα έλεγαν ναι, μπράβο και τα λοιπά. Τώρα τι ξυπνήσανε οι οικολόγοι? Τώρα ξυπνήσανε. Δηλαδή τόσο καιρό που ήταν τα 700 στρέμματα σε αθλία κατάσταση, τους πείραξε που ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, θέλει να τα κάνει. Όχι, κύριε, με τον οικολόγο είμαι αντίθετος. Περίμενε να σου πω. Οικολόγοι όταν χτιζόταν το Τιτάν που ήταν, ναι, έλατε. Ναι. Δίπλα είναι το Τιτάν αυτό που λέει. Δηλαδή τι, εκεί έχει ρήπανση και στο πάρκο δεν θα έχει ρήπανση μετά? Για φαντάσου να θέλει να κάνει ο Μαρινάκης τίποτα κάτω και να πηγαίναν οι οικολόγοι, πώς θα φεύγανε? Περίμενε να σου πω και το άλλο τώρα, έτσι. Αυτά όταν δεν θα κάνεις τώρα μια μελέτη για το έργο, θα έχει και περιβαλλοντικές, να πούμε, επιπτώσεις και τέτοια. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Σίγουρα λαμβάνεις κάποιες υπόψεις, κάποιες απόψεις διαφόρων συλλόγων, λαμβάνεις υπόψη την περιφέρεια, τι θα σε πει κτλ. Και κάνεις και τη φύση. Ποιο συλλόγων, μωρέ? Πες μου ένα σύλλογο. Ποιο σύλλογο? Όποιο κλαφτεί. Οι κάτοικοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν. Άκουσε με. Οι κάτοικοι είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο. Οι κάτοικοι. Τι σύλλογο? Μέσω συλλόγων, μωρέ. Α, το συλλόγο τώρα. Αυτοί, ξέρεις, ρε, είχαν κάνει για το ΣΜΑ στην Ευκαρπία, άμα θυμάσαι. Ναι. 30 συλλόγοι, ρε παιδί μου, και δεν μαρτυρώσαν οι πολίτες από εδώ. 30 συλλόγοι. Ναι, και καλά τώρα, μαζευτήκαν. Ναι. Καλά, κάνουν και οργανώνονται, εντάξει. Αλλά δεν θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι το περιβάλλον μπορεί και να θεωρηθεί και από αυτό. Από το γήπεδο, από τα γήπεδα. Με 7 γήπεδα και μέσα πάρκα και ιστορίες, μπορεί και να ευνοηθεί το περιβάλλον. Χώρια την ανάπτυξη. Κάνει ένα εμπορικό, κάνει πεδότοπους, θα κάνει πολλά πάρκο. Γιατί? Πάρκινγκ, μάρκινγκ. Εκείνη η περιοχή, βρωμοπεριοχή. Δεν τη στρίβει από εκεί πάνω, πα στην Πολύχνη και σκιάζεσαι. Φοβάσαι, μη στην πέσει κανένα. Πεζό, εγώ δεν πάω. Μόλις στρίψει την Toyota από εκεί πέρα που είναι μια Toyota, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, τραβήξει ένα χιλιόμετρο επάνω, 1,5 μέχρι να πας εκεί στο hardball και τα λοιπά. Για τράβα περπατώντας. Εγώ φοβάμαι που είμαι άντρας. Για φαντάσου να είναι γυναίκα, παιδί αυτό. Δεν σκιάζομαι, δεν πάω. Άμα θέλουν να το κάνουν, το κάνουν. Εδώ φτιάξανε τις κουριές, να πούμε, καταστροφή του περιβάλλοντος, όχι μαλακίες τώρα, έτσι. Yep, ξέφυγες. Κόπηκες. Θα είστε ευπρεπείς. Για την αποφυλάξη Ρουπακιά, παιδιά, δεν θα προλάβουμε να πούμε, γιατί τώρα ήδη είμαστε σε άλλο. Έβγαλε το ΚΚ, το ξέρω, φίλε, με στέλνεις μήνυμα. Το ξέρω ότι έβγαλε το ΚΚ μια ανακοίνωση. Και ένας πολύ ωραίος τύπος λέει: συνελήφθη ο Μακελάρης του Παρισιού. Αμντεσλάμ, μάλιστα. Φέρτε τον να τον δικάσετε στη Θεσσαλονίκη, να τον βγάλετε 80% αναπηρία, να τον δικάσει, λέει αυτός που δίκασε, τον Παπαγεωργόπουλο. Είσαι αλήτης, ρε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Βέβαια. Θα βγει έξω, οπωσδήποτε. Λέγε, ναι. Έλα, φίλε. Α, η ώρα είναι 1:05, ναι, το ξέχασα να το πω, συγγνώμη, 1:05 είναι. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ακόμα καπνίζεις? Κακός. Αφού όμως το κάνεις, κάν το τουλάχιστον σωστά. Πίπα Herb. Με φυτικά εκχυλίσματα και ένζυμα που μειώνουν και συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου. Αν κάνεις κάτι λάθος, κάν το τουλάχιστον σωστά. Τώρα και νέα Πίπα Herb για slim και στριφτά τσιγάρα. Σε όλα τα φαρμακεία. Πάμε στον επόμενο κύριο. Κύριε Ραβδόπουλε. Τι έγινε, ρε, βγήκε ο Ρουπακιάς έξω? Και τι με νοιάζει εμένα? Να, δεν σε νοιάζει εσένα? Γιατί να με νοιάξει? Εντάξει, εγώ λέω ότι... Απόφαση της δικαιοσύνης είναι τελείως, τι να με νοιάξουμε? Ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Οι νόμοι είναι για να γίνονται και να ισχύουν. Είναι απλά τα πράγματα. Χρυσαυγήτες έξω είναι. Ορίστε. Και αυτός που σκότωσε τους δύο χρυσαυγήτες, και αυτός έξω είναι. Αυτός δεν συνελήφθη ποτέ. Δεν συνελήφθη, ναι. Ούτε αυτός ούτε ο συνεργός. Ούτε ο συνεργός. Αν και γνωρίζει
η γενική ασφάλεια αθηνών που κατοικοεδρεύει ο κύριος και που κυκλοφορεί. Ας μας λύσουν αυτό το πρόβλημα. Προσωπικά δεν με απασχολεί ο Ρουπακιάς, να πούμε. Αυτός έφταξε, έκανε ένα σοβαρό μεγάλο λάθος, σκότωσε έναν άνθρωπο, τζάμπα και βέρεσε. Ας πάει να ζαπίσει και μέσα. Τι με ενδιαφέρει. Τέλειες. Αφαίρεσε μια ζωή, ας πάει να μείνει μέσα. Και καθομολογία του δικηγόρου του είπε ότι δεν ήθελε να βγει ο ίδιος. Ναι. Τώρα γιατί τον βγάλανε. Τι γίνεται τώρα στο Ρουπακιά εκεί που είναι το θέμα του, να πούμε, η μάνα φωνάζει, τέλος πάντων. Για πες μου τι έγινε, ο Γρόλιος, πήρε το ψηφίδι, πήγε κάτω. Η μάνα τι έγινε με τον κύριο Γρόλιο. Πήγε ο Γρόλιος, λέει, με τον. Ναι. Με τον ψηφίδι κάτω στην Αθήνα, βρήκαν εκεί τον. Τον κύριο Συνοδεινό. Το Συνοδεινό. Ναι. Και ο Συνοδεινός, εκεί που ήταν και μιλούσε, λέει, φεύγω, λέει, τώρα δεν μπορώ να σας μιλήσω άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γαρδομπλέ. Δηλαδή, άμα κατέβαινε, α πούμε. Εσείς θεωρείτε. Αυτή την κυβέρνηση σοβαρή τώρα. Θέλω να τη δώσω λίγο χρόνο. Τώρα να μιλήσουμε τώρα σοβαρά, να μπούμε σε σοβαρά πράγματα. Θεωρείτε εσείς αυτή την κυβέρνηση σοβαρή? Όταν σε ένα χρόνο μέσα κάνει τρεις εκλογές ενώ γνωρίζει ότι η χώρα οικονομικά δεν στέκει στα πόδια της. Το δημοψήφισμα στοιχίζει 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Μία Κυριακή ξοδεύτηκαν δηλαδή 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ που μπορούσαν να πάνε σε ανθρώπους, σε νοσοκομεία που δεν έχουν ούτε γάζες. Εσείς θεωρείτε τώρα αυτή την κυβέρνηση σοβαρή? Να καθίσουμε τώρα να ασχοληθούμε με ποιον? Με τον κύριο Κοντονή που παράνομα διακόπτει το κύπελο? Που είναι θεσμός επίσημος στην UEFA? Το κύπελο κάθε χώρας. Επειδή έκαναν επεισόδιο παντού του Πάκορ και τι έγινε? Έκαναν επεισόδια οι άνθρωποι, τιμωρηθεί η ομάδα τους και τελείωσε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι μήπως τα πρώτα επεισόδια? Όχι. Σήμερα μήπως είδατε τι έδειξε στην τηλεόραση? Που δύο παδί της Σπάρτακ Πράγας κατούρισαν. Ναι, μία γυναίκα η οποία ήταν τσιγκάνα στην Ιταλία και δεν θα συλληφθούν ποτέ. Επειδή μιλάνε όλοι για το επίπεδο των Ελλήνων, εγώ το ξαναλέω. Ας δούνε όλοι ποιοι είναι οι Μόγκολοι και ποιοι είναι οι κανονικοί άνθρωποι Ευρωπαίοι. Δεν μπορούν να συγκριθούν τώρα αυτοί με εμάς. Η ποιότητά τους είναι μηδενική μπροστά μας. Λοιπόν, αφήστε τώρα το ότι έχουν γήπεδα όμορφα κτλ. Γιατί άμα δείτε, ξανά άρχισαν τα επεισόδια στα γήπεδα. Στην Αγγλία, ο Μάντσεστερ Λίβερπουλ έγινε πανικός. Έγινε σώμα με σώμα οι μπουνιές. Λοιπόν, τώρα να κάτσει τώρα να συνεννοηθεί ο κύριος Γρόλιος με τον κύριο Συνοδεινό. Συναδεινό, όπως λέγεται αυτός. Τώρα μπορείς εσύ να βγάλεις άκρη με υπουργό οικονομικών που πηγαίνει σε συνάντηση με τον Δούνου του και με την Τρόικα με πορτοκαλί παντελόνι, καφέ σακάκι και μαύρο πουκάμισο. Εγώ δεν μπορώ να κριτικάρω στυλιστικά κάποιον γιατί και εγώ είμαι χιρπανές. Δεν μπορώ να... Με κόκκινη τσάντα να πούμε και άσπρο ακουστικό στα αυτιά. Σας παρακαλώ τώρα κύριε Ραπτόπουλο, τώρα να μιλήσουμε σοβαρά τώρα, έτσι. Επειδή το γήπεδο της ΠΑΕ πάω καν θα γίνει είναι στη γειτονιά μου, δύο βήματα από τη γειτονιά μου. Κοντά εκεί μένεις, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέχρι να κατασκευαστεί αυτό το γήπεδο και όλα αυτά, αν θα πάρει την άδεια ο κ. Σαββίδης, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, σωστά? 2.000. Ναι, μπορεί και παραπάνω. Ίσως. Αλλά τους βάζουμε μάξιμο. Θα δουλέψουν άνθρωποι από όλες τις ομάδες της πόλης, ας πούμε, εκεί? Όχι. Έχει δυνατότητα αυτή ο κ. Σαββίδης, θα πάρει μόνο παοξίδες? Όχι, θα πάρει μόνο παοξίδες και από δυτικές συνοικίες. Το πυλοφόρι, το μυστρί, ας πούμε. Βέβαια. Τι να πάρει. Δηλαδή όταν θα λέμε δημόσια ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, δεν θα το λέμε θέσεις εργασίας. Αλλά θα λέμε θα ανοίξουν θέσεις εργασίας μόνο και όσον πάω στο ΠΑΟΚ. Να το ξεχωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι το χρήμα θα μπει στην πόλη και θα κυκλοφορήσει στην πόλη και θα είναι καλό. Δεν θα μπει στην πόλη. Πού θα πάει? Το χρήμα θα μπει σε συνεργεία τα οποία τα κατέχουν άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Δεν θα πάει σε ένα συνεργείο. Ναι, ρε παιδί μου, θα πάει να πούμε αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει εμένα αυτό. Εμένα με νοιάζει ότι θα πάει ο Παοξής, θα πιει δύο ποτά στο hardball. Εγώ θα πάω να πάρω διαφήμιση από το φίλο μου το hardball. Θα πάει απέναντι στον ΕΠΕ. Γιατί πέρδεψε ναι, κάτι. Θα κυκλοφορήσει το χρήμα. Άκου λίγο, ναι. Όπως ανεβαίνεις για το hardball, ανεβαίνεις από το στρατόπεδο του Παύλου Μελάτο. Δεν ανεβαίνεις το καρατά σου, μην μπερδεύεσαι. Ναι, 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 σωστά. Ναι. Επειδή δεν γνωρίζεις, μάλλον έχεις χάσει που είναι το καρατά σου, η πύλη, ας πούμε. Η πύλη από πίσω, εντάξει. Ναι. Η πύλη είναι δίπλα στα αυτοκίνητα που παραδίδεται στον Οδή. Έτσι μην μπερδεύεσαι, μία πύλη το καρατά σου. Αυτή. Και μία κάποτε είχε από πίσω.
Στον περιφερειακό όταν βγαίναν οι αρματοφόρεις. Λοιπόν. Έτσι. Εσένα... δεν μπορούν. Επειδή τα γνωρίζουμε τα κατατόπια πολύ καλά. Θα ωφεληθεί και ο Ανδρώνης που θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού δίπλα. Δίπλα. Βέβαια. Κάτι θα ξεκοκαλύσει και ο Ανδρώνης. Θα φάμε κι εμείς. Καμιά πέτσα να πούμε. Ναι. Βέβαια. Τι. Δεν θα έχει όφελος αφεντικό σου, να ξέρεις. Θα έχει χάσιμο μεγάλο. Γιατί? Διότι οι ακαδημίες του Μακεδονικού παραθμούν πολλά παιδάκια με φτηνά, με φτηνά τιμολόγια. Mm. Όταν θα έρθουν οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ με φτηνά τιμολόγια, αυτά τα παιδάκια θα μεταπηδήσουν δίπλα. Λες. Εσείς πώς το βλέπετε, κύριε Ραντομπλε? Σαν να μου λέτε δηλαδή να πάει, ας πούμε, ο Εθνικός Πειραιώς δίπλα στο Ρέντι να κάνει γήπεδα. Εσείς πού λέτε ότι θα πάνε τα παιδάκια στις ακαδημίες, στον Ολυμπιακό ή στον Εθνικό Πειραιώς? Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Ραντομπλε, σας βλέπω έτσι, έχετε μια αντιπάθεια προς την κυρία Τζόρτζια. Έχετε κάποιο θέμα? Ίσα-ίσα τη συμπαθώ. Ναι. Διότι έχει μια κουλτούρα η οποία δεν έχει με την ίδια κουλτούρα του ποδοσφαιρικού Άρη και γι' αυτό τη συμπαθώ την κυρία Τζόρτζια. Βεβαίως. Ο Ντρούλιγκ με είπε ένας φίλος μου. Άμα λέει δεν κάνει πρωταθλητισμού μπάτζετ, εγώ δεν πάω, ρε μεγάλε. Να σε πω τώρα, σε παρακαλώ. Άνθρωπο που τη μία μέρα βρίζει τον κύριο Σκόρδα και ξαφνικά μετά πηγαίνει στο σταθμό και αναλαμβάνει, κάνει τον παραγωγό. Ναι. Μετά ξαναφεύγει και τον ξαναβρίζει. Να μιλήσουμε για σοβαρούς Αριανούς. Μην μιλούμε τώρα για τον κύριο Ντρούλιγκ, τώρα για τον κύριο Μπουγάτσα. Αφήστε τα αυτά τώρα. Μπουγάτσα, γιατί? Μπουγάτσας... Τα λέω και δημόσια εγώ, αν θέλουν, και ξέρεις ποιος είμαι να τους τα πεις και όλα. Ο Μπουγάτσας τι έκανε? Ο Μπουγάτσας είναι... αφήστε η κολοτούμπα. Ο Μπουγάτσας τι κολοτούμπα έκανε? Όλοι έχουν κάνει την κολοτούμπα τους. Κάποτε το βρίζανε, μετά πήγανε μαζί του. Μετά το ξαναβρίζανε, μετά ξαναγυρίσανε μαζί του. Αυτά τώρα να τα ξεχάσουμε. Μάλιστα. Ή είσαι κάθετος σε ένα πράγμα και λες τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Ή κάνεις καλύτερα την αποχή και δεν συζητάς για τίποτα. Ναι. Έτσι είναι το πιο σωστό. Εσύ τι έκανες? Ή απέχεις. Εσύ τι έκανες? Εγώ κοίταξε να δεις. Απέχω να πηγαίνω στο ποδοσφαιρικό Άρη για πολιτικά θέματα. Όχι για θέματα. Άρα ο Αριανός από την Αθήνα έχει δίκιο. Γιατί πράγμα? Γιατί για πολιτικά θέματα υπάρχει ανακατοσύνη. Εννοείται, αυτό εννοείται. Εγώ συμφωνώ με το συνονόματό μου από την Αθήνα. Δεν είπα ότι διαφώνησα καθόλου σε αυτό το οποίο αναφέρει. Μάλιστα. Στο φτωχοπή και εγώ άλλωστε. Ναι, ναι, το, επειδή το είπες και εσύ, ναι. Ότι έχει αλλάξει το momentum των οπαδών και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αδελφοποίηση της αυτόνομης θύρας 10 με τον καινούργιο Super 3. Έλα. Βλέπετε κάτι διαφορετικό? Α, γι' αυτό δεν τσακώνονται οι Αριανοί με τους Ηρακλείδες? Για πέστε μου εσείς δηλαδή. Α, με ανοίγεις τα μάτια. Είναι ένας από τους λίγους Αριανούς ο οποίος κράζει τον Ηρακλή δημόσια. Ελάχιστο. Ναι. Λοιπόν, αν πάρετε και άλλους Αριανούς της προσωπικής μου αντίληψης και πολιτικών δεδομένων της δεξιάς, έτσι, και του εθνικισμού ή της άκρα δεξιάς όπως θέλετε πέστε το, θα έχουν την ίδια αντίληψη με τον Ηρακλή. Αν πάρετε την αντίληψη της πλευράς που έχουν οι οπαδοί της αυτόνομης θύρας 10 και τη βάλετε συνυφασμένη με την αντίληψη των σημερινών οπαδών της Super 3, δεν λέω για όλους, για ένα κομμάτι, θα δείτε ότι έχουν την ίδια αντίληψη. Δεν βρίζονται. Τους είδατε να μαλώνουνε? Όποτε. Λοιπόν, η θύρα 4 είδατε να έχει κάποια διαφορετική αντίληψη από την αυτόνομη θύρα 10 σε κάποια πράγματα? Η θύρα 4. Η θύρα 4. Ε. Πολιτικά συντάσσεται το μεγαλύτερο ποσοστό της με την αυτόνομη θύρα 10. Άλλοι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ έχουν διαφορετικές απόψεις με αυτούς. Μάλιστα. Το γνωρίζετε αυτό? Ναι, ναι. Λοιπόν, και να σας πω για κάτι. Δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτό το έργο. Όχι γιατί δεν το θέλουν οι οικολόγοι. Τώρα μην μπαίνουμε σε αυτές τις αντιφάσεις. Η χώρα αυτή είναι αμερικανοκρατούμενη. Σωστό, σωστό. Θα το ξαναπούμε. Σωστό κι αυτό. Ο Ρώσος δεν πρόκειται να πάρει δουλειές. Όπως είδατε, μέχρι και ο Πούτιν απέστειλε τα στρατεύματα από τη Συρία μετά τη συμφωνία με την Αμερική. Είναι τυχαίο, κύριε Ραντόπουλε? Κάποια πράγματα έχουν ένα, πώς το λέμε, πάνε λίγο αλυσίδα. Μια λογική ροή, ναι. Εσείς πιστεύετε, γιατί δεν πήρε μέχρι σήμερα ο κύριος Αβίδης το λιμάνι, τα τρένα στη Θεσσαλονίκη? Να βοηθήσει και άλλο κόσμο να πάρουν δουλειές. Πιστεύετε ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα? Εδώ ήθελα να πάρει κανάλι και ο πρόξενος, ο Αμερικάνος, έκανε ντου να μπούμε στον Υπουργό και λέει... Σαμποντάρισε. Σαμποντάρισε, βέβαια. Λοιπόν, εσείς μου λέτε τώρα ότι θα πάρει
το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο καρατά σου 700 στρέμματα για να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να κάνει ένα, θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει τις καλύτερες απόψεις και τις καλύτερες ιδέες. Εγώ δεν είπα ότι το παίζω φίλο Ιβανικός. Θα ήθελα να είχα και εγώ ένα τέτοιο παράγοντα. Βάζει τη λογική, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, βάζει τη λογική μιλάμε τώρα. Για να το... Για να... ο οποίος καθαρίζει λίγο την αυλή σταδιακά και αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει αυτή η πολιτική έτσι όμορφη αλητεία μέσα εισαγωγικά που έχει ο κύριος Καρυπίδης. Εμένα μου αρέσει. Τα λέμε, Θόδωρε. Φιλιά, τα λέμε. Τα λέμε. Πάντως θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ραντεβού του Γρόλιου με τον κύριο Ψηφίδη και τον κύριο Συναδεινό. Μήπως τους δεχτεί με πορτοκαλί παντελόνι, βάλει κανένα πράσινο παντελόνι και δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Άρεως. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Τι έπαθε αυτός. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα κύριε. Έλα Κωστή. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ιδρυτικό μέλος σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Ναι. 5 χρόνια δεν πάω πια στο γήπεδο από πεποίθηση. Γιατί, ο λόγος. Πολλοί λόγοι. Τώρα να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Σε πήρα για αυτό που λες το ΠΑΟΚ ΠΑΣΟΚ ηλεκτροσόκ. Ναι. Λοιπόν, κάποτε ξεκίνησε με το Γαλακτερό, να σου θυμίσω, με το Βενιζέλο κτλ. Ναι. Κάποτε υπήρχε μια συμπάθεια. Πολλοί που θέλαν να κατεβούν, παίρνουν σαν από την Τούμπα για να βγουν βουλευτές κτλ. Ακούστηκε το σύνθημα, άλλο δεν μας βγάλει τρένο. Όχι, όχι, το σύνθημα δεν ακούστηκε. Κωστή, μπορεί. Με το Γαλακτερό δεν ακούστηκε, φίλε. Στην Τούμπα μέσα, ειδικά να φωνάζουμε χώρα. Όταν, όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ την υπόθεση. Όχι, μετά. Όχι. Όμως, εγώ μιλάω αντικειμενικά, σου λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και σε εμάς, ας πούμε, υπήρχαν οπαδοί, θυμάμαι εγώ σε εκδρομές, άλλοι ερχόντουσαν με το αεροπλάνο, πέρανε και το κάτι τους στο χαρτζιλίκι τους. Άλλοι τρέχαμε κανονικά. Με Άκη Τσοχατζόπουλο, με Βενιζέλο, βοηθούσαν ή καπηλευόντουσαν καλύτερα, να σου το πω, ψηφοθυρία. Υπήρχαν και από εμάς κάποια. Όχι. Να μην χαρακτηρίσω που ψηφίζανε, ας πούμε. Ρε παιδιά, δεν ντροπή, δηλαδή η αμαρτία είναι. Είναι γεγονός, δηλαδή δεν πρέπει να ντρεπόμαστε επειδή κάποτε ψηφίσαμε Πασόκ και επειδή κάποτε ο ΠΑΟΚ είχε αλυσφαιρίσει με τον Πασόκ και τι να κάνουμε τώρα, δεν το είχε. Όχι, ρε παιδί μου, μα πιέζαμε κι εμείς πολιτικά. Ο Πασχετικός Άρης, ας πούμε. Συγγνώμη λίγο. Ο Πασχετικός Άρης, τα τσιμίτσι με τον Πασόκ δεν είχε. Να μην το πούμε. Πώς δεν είχε. Τι να το κάνουμε, να το κρύψουμε. Μα εμείς πιέζαμε πολιτικά, επειδή ξέραμε ότι έχουμε την ψήφο και τα λοιπά, πιέζαμε πολιτικά για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ό,τι κέρδισε. Μας χάλασε το γηπεδάκι του μπάσκετ, το παλατάκι. Όχι, δεν μας χάλασε. Όχι. Τώρα, τι γίνεται για τον Τρεμόπουλο που λες, που βγήκε, ξέρεις τι, μυρίστηκαν τώρα. Είμαι ενάντια στο κίνημα αυτό. Και εγώ. Και εγώ αν πραγματικά είχα εδώ και καιρό δει, ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι να γινόταν, ας πούμε, από τους συγκεκριμένους ανθρώπους μια πρόταση να φτιαχτεί εκεί το μέρος, τους είδα να εμφανίζονται επειδή πάει να γίνει μια ανάπτυξη εκεί πέρα. Ναι, επειδή τώρα αυτοί μυρίστηκαν λεφτά, ναι. Σου λέει τώρα τα κάνουν αυτά, μπας και πάει. Ναι, εντάξει, δεν το υιοθετούμε αυτό. Πιθανό να ισχύουν αυτά που λες, αλλά είναι μηνύσιμα και δεν θέλουμε να μπλέξουμε. Πέσανε 5 γραμμές, καπάκι. Πέσανε όλο το κέντρο. Αυτό γιατί έγινε τώρα, δεν ξέρουμε. Ξανά πάρτε. 5 γραμμές, πέσανε κατευθείαν, σαμποτάζ. 2-31-0, μας κυνηγάνε να πούμε. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90, πάμε στον κόσμο πάλι. Πάμε στον κόσμο πάλι. Δεν ξέρω τι μυρίστηκαν, φίλε. Δεν ξέρω αυτά, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Κατηγορώ εκείνα που βλέπω. Τώρα αν έχουν προθέσεις και τι προθέσεις έχουν δεν μπορώ να το ξέρω και δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρουμε. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα κύριε. Με καταλάβατε. Κοντρούλινγκ είμαι. Τι κάνετε. Ρεπό έχετε σήμερα. Τι ρεπό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι εννοείται ρεπό. Α. Έξω ήμασταν και γύρισαμε σπίτι και βάλαμε λίγο να ακούσουμε ρε φίλε. Ναι. Λέμε τι να ακούσουμε εδώ, 12. Ο φίλος που ήταν στο αμάξι λέει κάτσε να ακούσουμε λίγο Ραπτόπουλο. Οπότε λοιπόν. Και οπότε πέφτει σε ένα γραφικό. Ποιος ήταν αυτός ο Ραπτόπουλο. Είναι Αριανός. Ναι. Ο οποίος να πούμε. Ο οποίος ξέρει το Χαρλάου με GPS. Με GPS, ναι. Με GPS το βρίσκει. Ναι. Έτσι.
Ποιος ήταν αυτός, ο Θόδωρος Αριανός. Και καλά, μαγκιά του. Και πούμε και τι είπε και μας ξέρει και είμαστε κολοτούμπες. Ναι, από τη μια λέει. Δεν ήταν κολοτούμπα που κάναμε τα πτώματα. Από τη μια λέει βρίζατε. Δεν τον απάντησες μια εσύ που τα ξέρεις καλά τα πράγματα. Εγώ εσύ υπερασπίστηκα. Εσύ, ναι, άκουσε. Όχι, δεν υπερασπίστηκες τίποτα. Τουλάχιστον όσο άκουσα εγώ από τη μέση, να μην πω ψέματα, από τη μέση άκουσα. Δεν υπερασπίστηκες. Είπα και για τον Μπουγάτσα και για σένα. Λέω, τι είναι αυτά που λες. Ναι. Ποια ήταν η κολοτούμπα που κάναμε εμείς, Ραπτόπουλε? Γιατί εγώ ξέρω αυτούς που κάνουν κολοτούμπες, ξέρεις πολύ καλά ότι τους χαίρομαι κιόλας. Σε κατηγόρησε ότι ενώ έβριζες το Σκόρδα, μετά λέει πήγες λέει, και δούλεψες λέει, στο. Δούλεψα. Τώρα έτσι είπε αυτός. Ναι, και δούλεψα, τι δούλεψα. Πυλοφόρη, τι έκανα δηλαδή. Έπαιρνα λεφτά, τι έκανα. Για πες, Ραπτόπουλε, που τα ξέρεις. Ότι... Σε ποιο Σκόρδα δούλεψα, Ραπτόπουλε, εγώ? Στο ραδιόφωνο του Σκόρδα λέει δούλεψες και δεν σε χώναμε. Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα, αφού αυτό δεν γουστάρει το Σκόρδα. Και μετά φύγαμε και υμνούσαμε το Σκόρδα, είπε. Μ' άκουσε εσύ καμιά εκπομπή να λέω για το Σκόρδα, Ραπτόπουλε? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό λέει ότι. Κάποιο Αριανό που ακούει, δεν ξέρω και αν είναι πολύ Αριανοί που σε ακούνε, μπορεί να είναι και δεν, πολύ. Δεν νομίζω. Και εγώ δεν νομίζω. Και εγώ δεν νομίζω. Ναι, σου τα έλεγα αυτά τα πράγματα, δεν μ' άκουγε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μπορεί κάποιο, α πούμε, να... που μ' άκουγε να πει αν εγώ αποθέω να το Σκόρδα σε εκπομπέ μου, α πούμε, υπάρχει κανένα τέτοιο. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι να δούλεψε στο εκεί που ήταν και στην ίδια στέγη με το δούλεψε, Σκόρδα. Το δούλεψε, τι εννοεί. Στην ίδια στέγη, δηλαδή. Που ναι. Πηγαίνει και παίρνει χρήματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι δεν είναι, Ραπτόπουλε? Ναι. Κάνω λάθο? Ναι, είσαι τζάμπα εκεί, Ραπτόπουλε, τώρα που είσαι στο Μετρόπολη? Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Άρα δουλεύει στο Μετρόπολη. Εγώ δουλεύω, ναι. Ναι. Και αυτό ξέρει ότι εγώ δούλευα στο Σκόρδα, α πούμε. Έχετε μια τάση, Αργενέ, παιδί μου, να αντιπαθιέστε μεταξύ σα. Δεν μπορούμε να. Ναι, αυτό που λέω, άκουσε με. Το ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλου, αυτό είναι θεμητό. Το να λέμε βλακίε όμω και όταν ειδικά δεν ξέρουμε. Και λέει, έφυγε, λέει και ξαναπήγε. Πού ξαναπήγα, αυτό που λέει, για πε μα. Πού έφυγε? Έφυγε, λέει, τον αποθέων, έφυγε και μετά ξαναπήγε, λέει, κολοτούμπα. Και δεν μιλάω εγώ, λέει, για σοβαρούς Αριανούς. Μίλησε αυτός που έτσι και, ας πούμε, δει εσένα, εμένα και έναν ακόμη, δεν ξέρει ποιος είναι ο Ντρούλινγκ, ας πούμε. Κατάλαβες, μπορεί να πει ότι είσαι εσύ ο Ντρούλινγκ. Έτσι ήταν αυτός. Ναι, άκουσε. Τι να κάνω τώρα με τους Αριανούς τώρα πάλι. Αυτό που σου είπα προηγουμένως. Το να μην γουστάρουμε κάποιον είναι θεμητό. Αλλά να λέμε, ας πούμε, έτσι μια παπαριά στον αέρα και να την λέμε έτσι και να την αφήνουμε και θα μιλήσει αυτός για σοβαρούς Αριανούς, θα να μιλήσω, λέει, με σοβαρούς Αριανούς. Αυτός θεωρεί τον εαυτό του σοβαρό, ας πούμε. Είναι σοβαρός. Και για να λέει τους άλλους ότι είναι ασόβαροι, φαντάζομαι πως θεωρεί τον εαυτό του πιο σοβαρό. Τέλος πάντων, αυτό που λέει, εσύ τουλάχιστον τα πράγματα τα ξέρεις και από μέσα και από έξω. Περίμενα, ας πούμε, εγώ να είπα ότι εσύ, εγώ είπα ότι εσύ. Αλλά δεν τα είπες, κακό για μένα. Με σταμάτα με τη γρίνα, ρε. Δεν γρίνια, βλέπεις. Ναι, με τη γρίνια. Ηρεμότατο. Εγώ είπα τον Παρθενάκη, στο μπάσκετ όταν έκανε το ρεπορτάζ, ότι ναι, λέει πολύ καλά τα πράγματα. Λέω, εγώ έχω Αριανούς φίλους. Καλά, αυτό καλά το είπες. Λέω, οι οποίοι θέλουν, ρε παιδί μου, απαιτούν. Ωραία. Εγώ άκουσα αυτό που λέει εκπομπή. Κάνω αυτές. Έχει 2-3 μήνες κάνω εκπομπές. Αυτά δεν τα λέω. Δεν τα είπα σε σένα και δεν τα λέω σε εκπομπές μου. Τα λέω σε εκπομπές. Εγώ έχω απαιτήσεις από τον κύριο Λάσκαρη, καθότι είναι μεγάλο μέγεθος. Έχω απαιτήσεις. Αυτό είπα και εγώ, ρε φίλε. Κατάλαβες, ναι, δεν κατάλαβες. Δεν το είπα σε σένα και όταν κάνω εκπομπή λέω άλλα. Εγώ ό,τι είπα σε σένα τα λέω και σε εκπομπές μου. Μα και αυτό το δημοσιοποίησα. Έχω απαιτήσεις από το Λάσκαρη. Ναι. Έχω απαιτήσεις. Κατάλαβες. Αυτό είναι άλλο. Αυτός τώρα, αυτό το καρτούν, πού με ξέρει εμένα και από όλες αυτές τις βλακίες και εσύ δεν έλεγες τίποτα, ας πούμε. Κατάλαβες, το να μην γουστάρουμε κάποιον, σου επαναλαμβάνω, θεμητό. Να λέμε όμως έτσι μια βλακία στον αέρα, την αφήνουμε να αιωρείται, είναι γραφικό, ας πούμε. Έτσι είναι αυτό που λέει. Είμαι έτσι. Γραφικό νομίζω είναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην έκανα και την ασπρόμαυρη περιραίωση ατμόσφαιρα, να μην την διατάραξα καθόλου. Μια που θα χτιστεί τώρα και γήπεδο Gazprom και θα είναι με γκάζι, κατάλαβες. Είναι ένα όνειρο των Παοξίδων. Καλά είναι. Όνειρα και καλό είναι να είσαι όνειρα. Ναι. Σκοπός είναι να πραγματοποιήσει κιόλας. Τα όνειρα είναι καλά. Και εγώ θέλω την Αντζελίνα Τζόλι να πήγα στα διαβατά, δεν την είδα όμως. Κατάλαβες. Ναι. Τα όνειρα είναι να υπάρχουν όλοι. Αν δεν έχεις όνειρα, αυτοκτονίζει αυτό. Τα όνειρα είναι καλά, αλλά σκοπός είναι να μην μένουν όνειρα. Να γίνονται πραγματικότητα, έτσι είναι. 100%. Τα είπαμε καλά, κύριε Ραπτόπουλε. Να είστε καλά. Τα λέμε. Τα λέμε. Πάμε τη γραμμή, ναι. Γεια σας, έπεσες, ναι, γεια σας. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ πριν που μιλούσαμε έπεσε η γραμμή, Κώστα. Α, συγγνώμη, έλα, πάμε. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θα προτιμούσα την Τούμπα να φτιαχτεί, δηλαδή να σκαφτεί, να φτιαχτεί κτλ. Από κάτω, ναι.
Ναι, να αρχικά είσαι αρχαιολόγος, να βρει κανένα ποδήλατο από κάτω. Ναι, ναι. Τώρα θέμα. Κοίταξε, επειδή είμαι από Αμπελόκηπους και ναι, το κρατά σου είναι η γειτονιά μου. Ωραία. Δούλευα και εκεί απέναντι, έχει μια αίθουσα δεξιός μου κτλ. Ο χώρος είναι χάρη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να φτιαχτεί. Βέβαια, για τόση μεγάλη κατασκευή, καλό θα ήταν να έβρισκε και ένα μέρος αν γινόταν εκτός πόλης, γιατί είναι πολύ μέσα στην πόλη. Τέλος πάντων, θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο στον κύριο Σαββίδη, να σου πω. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε, και επειδή τυχαίνει είναι και Ρώσος, εγώ πιστεύω ότι μαζί με τον Σαββίδη πρέπει να ήρθαν και Ρώσοι μυστικοί πράκτορες. Γενικά είναι ένα παρακλάδι ο Σαββίδης της Ρωσίας στην Ελλάδα. Γι' αυτό τον βάζουν και εμπόδια, και όπως είπες με την πρεσβεία την Αμερικάνικη. Εντάξει, όταν ήρθε ο κύριος Σαββίδης, εμείς είχαμε πει ότι ο ΠΑΟΚ μπλέκει όχι σε κάτι που έχει κάνει με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Μπαίνει σε χοντρό λούκι και να μην γίνει ο ΠΑΟΚ το όχημα το οποίο. Για τα συμφέροντα του κύριου Σαββίδη, τα πολιτικά, ας πούμε, να. Σωστά. Ναι. Και οι περισσότεροι είμαστε μαζί με τον Σαββίδη, δηλαδή τον έχει και τον ΠΑΟΚ σαν μια ασπίδα. Αλλά εγώ πιστεύω και θα του βάζουν τρικλοποδιές και μέχρι ένα σημείο θα τον αφήσουν να κάνει κάποια πράγματα. Ήδη έχει κάνει αρκετά, έτσι. Αλλά και ο Σαββίδης δεν είναι και αυτός τόσο καλός, να το πω σε εισαγωγικά. Δηλαδή βλέπει και αυτός μία τζιτζικώστα, μία που παίζει και τα παιχνίδια του τα πολιτικά. Και τι να κάνει, πια να πιαστεί ο άνθρωπος. Επιχειρηματίας είναι από την πλευρά του, καλά θα κάνει. Το θέμα είναι εμείς τώρα λοιπόν, σαν λαός του ΠΑΟΚ, χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο ξύπνοι, λίγο πιο καχύποπτοι. Πώς να το πω, εγώ τουλάχιστον είμαι ρε παιδί μου, γιατί ναι, μεν από τη μία το μπράβο του πλήρωσε τα χρέη, έτσι δεν τα διαγράψαμε, ούτε πέσαμε γάμα εθνική. Ναι, μεν παγωμένα τα χρέη του ΠΑΟΚ πολιτικά που πιέζαμε, αλλά τα πλήρωσε. Μπράβο του, μαγιά του, και ωραία, να το στηρίξουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς. Δεν θέλω να γίνω ρε παιδί μου ο λαός του ΠΑΟΚ όπως είχε γίνει. Εμένα με ενοχλούσε αυτό το πράγμα με το ΠΑΣΟΚ που έλεγες να γίνει ασπίδα ενός επιχειρηματία. Καλός μέχρι στιγμής ο Σαββίδης και εγώ είμαι μαζί του, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο καχύποπτοι γιατί παίζουν και πολιτικά παιχνίδια και τα λοιπά. Το ότι ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας, ταιριάζει ο Σαββίδης, όλο αυτό το ρώσικο της επανάστασης και τα λοιπά. Και θέλω να πω κάτι κλείνοντας, πάλι για το Σαββίδη. Όσον αφορά την ΕΠΟ και όλο αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο ρε Κωστή, εγώ πιστεύω, ξέρει άμα θέλει πώς να την πάρει την ΕΠΟ, με γκανξεριλίκια, με λαδώματα, τα ξέρει όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι στη Ρωσία δεν τα έχει κάνει και να μην τα έχει κάνει, να μην γνωρίζει τι συμβαίνει. Τώρα, το θέμα είναι ποιο, μ' ακούς? Πολύ καθαρά. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κύριος Μελισανίδης ή ο κύριος Αλαφούζος κόπτονται για να γίνει το ποδόσφαιρο 50-50. Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά δεν νομίζω. Πιστεύω ότι θέλουν να κάνουν αυτό που κάνει ο Μαρινάκης. Και επειδή δεν μπορούν να το κάνουν, έχει βγει ο άλλος ο αρχηγός να είναι από πάνω, γι' αυτό τσιτώνει. Γιατί ο Μελισανίδης, όταν ήταν με τον Καρά 3 χρόνια πρόεδρος τότε στην ΑΕΚ, που πήρε ΑΕΚ τα σερίτα από τα αθλήματα, ναι, μεν καταρχήν είχε ομάδα, κάτι που δεν έχουμε εμείς τώρα, αλλά έμπαινε και με τα πιστόλια μέσα, έκανε και μάγκες. UNICEF. Πάμε παρακάτω. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις Κωστή? Καλά φίλε, εσύ τι κάνεις? Καλά είμαι αδερφέ, να εδώ κάθομαι σε ένα αυτοκίνητο και σας ακούω. Κάθεσαι μέσα στο αυτοκίνητο και ακούς? Ναι, ναι. Σταματημένη μηχανή? Ναι, όλα σταματημένα, ησυχία. Θα μείνεις από μπαταρία ρε κοροϊδο. Γιατί ρε τρελέ? Άμα δεν δουλεύει τα μάξι, το ραδιόφωνο συνέχεια. Καλή είναι, καλή, αντέχει. Αντέχει, ωραίος. Έλα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω για ένα θέμα που ακούω συχνά και με στεναχωρεί ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα που σε κάνει και στεναχωριέσαι, για να ακούσουμε. Λένε συχνά τον Σαββίδη Ρώσο. Ναι. Μεγάλο λάθος. Και τι πρέπει τώρα, να μην φας το βράδυ εσύ γι' αυτό? Όχι ρε φίλε, κι εγώ είμαι πόντιος από τη Ρωσία και με προβληματίζει που το ακούω συχνά αυτό. Να σε προβληματίζει? Ο Σαββίδης είναι, ναι, άκουσε με λίγο. Ο Σαββίδης είναι Ελληνοπόντιος φίλε. Και αυτό πρέπει να το λέτε. Μην τον αποκαλείτε Ρώσο.
Είναι Έλληνας Πόντιος μετανάστης. Φίλε, καλός άνθρωπος είναι από εκεί και πέρα, τι με νοιάζει εμένα τι είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι ρε φίλε, Έλληνας είναι. Εκεί δεν ξέρω φίλε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Εσύ τι θες να είναι, Έλληνας και να βγαίνεις πέμπτος, για Ρώσος και να βγαίνεις πρώτος. Φίλε, εγώ θέλω να είμαι Πόντιος και να βγαίνω πρώτος. Άμα μπορείς να είσαι πέμπτος και Έλληνας ή πρώτος και Ρώσος, τι διαλέγεις. Δεν πειράζει φίλε, σιγά σιγά θα φτάσουμε και στην κορυφή. Υπομονή, χτίζεται η ομάδα, σωστό, ναι. Σιγά σιγά, πράγματα ακούγονται, καλά είμαστε. Τώρα δε, είναι το δεύτερο, ο δεύτερος χρόνος από το τριετές πλάνο, του χρόνου τώρα. Τώρα από το καλοκαίρι, ναι. Ναι, βέβαια. Θα δούμε, θα δούμε. Ευελπιστώ πως θα πάνε όλα καλά. Υπομονή κάνεις, θετική ενέργεια έχεις. Πρώτο στην πόλη είσαι, δεν σε ενοχλεί κανείς. Λίγο ο Ηρακλής έκανε κανένα τσαμπουκά τώρα. Σε κέρδισε 1-0, 3-3, 7. Αυτά συμβαίνουν μια φορά στα χίλια χρόνια, δεν πειράζει. Χίλια χρόνια, έγινε όμως το κακό. Είδες λοιπόν. Θαύματα συμβαίνουν μια φορά στο τόσο, δεν πειράζει. Και αυτά συμβαίνουν. Α, και αυτά συμβαίνουν. Σε ποδόσφαιρο όλα συμβαίνουν. Α, έγινε μωρό μου όμως. Εντάξει, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου που θες να είσαι Έλληνας, αλλά το Ρώσο σε πειράζει. Ρε τι με νοιάζει εμένα Ρώσος Έλληνας. Σιγά σιγά τσιγαρόβικα. Έχετε καταντήσει αηδία. Γκουχ γκουχ. Έλα φίλε. Εσύ που βιχάς φίλε. Εσύ φίλε γκουχ γκουχ. Δεν ακούει. Πάμε επόμενος. Ναι. Έπεσε ο επόμενος. Πάμε στον τέταρτο. Έλα ναι. Έλα. Έλα μ' ακούς. Σε ακούω ναι. Παοξής δυτικός. Είσαι ιδιωτικός. Δυτικός. Βάλε πρώτη. Ναι, μπράβο. Δυτικός, δυτικά. Μπράβο. Τι θα έλεγα. Πώς λένε εκείνο εκεί που διαφημίζει με τον κόκκινο, πώς λέγεται το μεσημέρι. Πολλά πράγματα. Ελιξίριο, πώς λέγεται. Όχι, εκείνο εκεί, ελιξίριο, πώς λέγεται. Ελιξίριο. Το κάνεις έκδοση. Πώς. Α, το καλό Εβιτάλ. Καλό Εβιτάλ, άρα και το ψάχνω μια ώρα Εβιτάλ. Τι θα έλεγα τώρα. Τον Μπακ, πώς το βλέπεις. Πρώτο στην πόλη. Άλλα, άστε το πρώτο στην πόλη. Τώρα εγώ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι με περνάει η ΑΕΚ με αυτό το μικρό το ρόστερ και ο Παναθηναϊκός με έναν Μπέρκ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Δεν λες καλά που ξεπερνάς την Τρίπολη και τον Πανιόνιο και θα είσαι στην πεντάδα. Την πεντάδα εντάξει, θα πάω κουτσά στραβά, τώρα είναι δυνατόν να με περνάει η ΑΕΚ. Ρε εδώ σε περνάει ο Πανιόνιος, η ΑΕΚ δεν σε περάσει. Ναι. Ο Πανιόνιος ωραία μαδούλα έχει ρε, σηπέρα καλά τα παιδιά. Η ΑΕΚ έχει βάρος ρε, φανέλα έχει ρε, ιστορία έχει, πέταξε τον Ολυμπιακό στο Καναβάτσο ρε, έσωσε την παρτίδα 1-0, τον έφαγε ρε, και με διαιτησία και με μπάλα ρε, εσύ τι έκανες. Εγώ την τρίχνω για Ραφίνα 1-0 δεν έφαγα. Τι έκανες. Τι Ολυμπιακό έφαγε και έκανε. Βρε τον έφαγε, του σπάσε το αίτητο. Μόνο η ΑΕΚ μπορούσε να το σπάσει το αίτητο, ρε. Μούφα να πούμε. Μόνο η ΑΕΚ μπορούσε να το σπάσει το αίτητο. Με τη διατησία. Ποια διατησία. Ποια διατησία, ρε. Α, Φερλάνδη τώρα. Τι διατησία, ρε. Δεν με λες. Βρε φωνάζεις, βρε Μάρθα Βούρτσι. Ρε δυτική Μάρθα Βούρτσι, φωνάζεις. Για ένα μπέναλτι που δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και καλά ξηγέσαι. Κόκκινη στο 1-0. Κόκκινη στο 1-0, ναι. Και έχεις φάξει τις. Έχεις. Ναι, κλάψε. Τι να κλάψω. Εσύ που έχεις τσακίσει τον πέμπτο και τον έκτο. Καλά είσαι εσύ. Εσύ φέτος δηλαδή. Σφυρίγματα δεν πήρες. Πού πήρα, για πες. Α, δεν πήρες, Πού πήρα. Δεν πήρες. Ποιο πήρα. Α, ποιο πήρες. Πανετολικό, επανδρακικό. Δεν τα πήρες, Μέχρι και τον Παθρακικό που έχασες 2-1, σε σφύρις διαιτησία ξεφτύλα. Έχασα. Εμπόζια έχασα. Εμπόζια. Είσαι ωραία. Τι να σε πω ρε. Φτιάξε ρε μια ομαδούλα τη βέβαια. Να κάνουμε μια επανάσταση. Να βγαίνουμε συνέχεια πρώτο ραδιόφωνο στην πόλη. Παιδιά, με πέμπτο τον ΠΑΟΚ. Και τον Α. Καλό Εβιτάλ τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Βασικά με τίποτα. Καλό Εβιτάλ. Ξέρεις πόσους τόνους Τζόνι Γουόκερ πίνουν τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Καλό Εβιτάλ. Εκείνο το Μαρκίζ αναστενάζει κάθε βράδυ. Άντε πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ψάχνω αφημί σε όλη την Πιερία. Κύριε μου, είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένος. Πήγα στον κύριο Συνοδεινό και με παράτησε στη μέση της συνεδρίασης του ραντεβού και έφυγε
και πήγε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να κάνει μια έκθεση για τον ντόπινγκ και με παράτησε με τον κύριο Γρόλιο, τον οποίο θέλαμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση έστω ότι να ξέρουμε τι μας γίνεται, κύριε Μπούζο. Σίγουρα θα μάθει τι γίνεται. Ο Μαλάτος ρε, ο Μαλάτος είναι με τον Άρη ρε, ο Μαλάτος ρε. Ας έπαιρνε τη ζύχνη και, και του Πιερικού που ήθελε πριν από χρόνια να ξεμπέρδευε η Μπουγάδα. Τώρα με τα παιδιά, με κυβέρνηση λαού που έπλεξε, ναι, ας κάτσει να στρώσει όπως έστρωσε και ας κοιμηθεί. Γιατί αποδεδειγμένα όσες ομάδες στην Ελλάδα είχαν κυβέρνηση λαού, χρέη κάναμε. Ναι. Λες και φιλονάρι είχαμε εμείς, Παναθηναϊκή Συμμαχία έχουν οι άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Δικέφαλος 24 έχουν οι άλλοι. Α, ναι, 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 ναι. Ναι. Τι να κάνουμε, αυτά. Κυβέρνηση λαού δεν θέλετε. Έτσι. Πάτε. Πασόκ δεκαετία 80, πάρτε. Ναι. Πάρτε τις ομάδες να έχετε Πασόκ. Ναι. Η μοναδική ομάδα που έχει άλλη πολιτική χρειά παίρνει πρωταθλήματα. Η ιστορία αυτό δείχνει. Αυτή είναι η διαφορά, Κωνσταντή. Να πούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Και για ποιο λόγο σου λέω ότι το παρελθόν έμεινε και δεν έχει φύγει ακόμη. Ναι. Και επειδή μιλήσατε έτσι για κάποια ωραία πραγματάκια. Μητροπόλεως 61 στον ημιόροφο. Μητροπόλεως 61 στον ημιόροφο. Μάλιστα. Πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν και ένα ραδιό. Τώρα βέβαια είναι άλλη επιχείρηση εκεί πέρα. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, ναι. Μητροπόλεως 61 στον ημιόροφο. Που, την άδεια της οποίας, του οποίου ραδιοφώνου την είχε σαν δικαιώματα κόρη παλιού προέδρου που είχαμε πάρει και τίτλο. Έλα. Και κάποιος οδοντίατρος τη συμπήρε με αθέμητους τρόπους, πιστεύω. Έλα. Ναι, 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 ναι. Έλεγε θα πληρώσει τέλος χρονιάς τα δικαιώματα, δεν τα πλήρωσε, έφυγε, έμεινε ελεύθερο, τα αγόρασε αυτός κοψοχρόνια. Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί δηλαδή, σε αυτό τον ημιόροφο που ήταν ένα ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι πόσο λένε, δύο λέξεις ήτανε. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν άτομα που είναι σήμερα σονάροι. Δεν μιλώ για τον προλαλήσαντα γνωστάρια, να τους πω, για άλλους μιλάω. Ναι. Δεν υπάρχουν γνωστά άτομα στην ομάδα του Άρη που κάνανε εκπομπές και τότε τι γύρω φέρναν και παρότι άλλαξε το καθεστώς είναι ακόμη και τώρα. Εκπομπές. Ναι, ναι. Δεν μιλάμε για τους επιφανείς, μιλάμε και για τους τριτοτέταρτους. Τις δευτεράτζες, ναι. Ναι, ναι, αλλά τώρα οι δευτεράτζες γίνανε πρωτάτζες. Και ενώ η ομάδα μείνει γάμα εθνική, αυτό που τους νοιάζει είναι να κάνουν κανένα σπρέι, να πάνε κόντρα στο κακό κατεστημένο. Ναι. Να πάνε στην Αρνέα Σαγιανιτσά και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Αυτοί δηλαδή είναι που θα πάρουν τον Άρη και θα το μεγαλουργήσουν. Θα πάει μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτή είναι. Κοιτάξτε κύριε Αυτόπουλε, άμα δεν έρθει παράγοντας και με πλοία και με τρένα, δεν μας ενδιαφέρει τι μεταφορικά μέσα θα εμπορεύεται. Εγώ άκουσα τον κύριο Κόντι ότι κάνει ένα άνοιγμα στον Άρη και ότι η συνέντευξη που έχει δώσει στον Γκαζέτα και στο Μέτρο Σπορτ για τον Άρη έχει κάνει ένα αγγέλ στον κόσμο του Άρεος. Τα θέλει ο κόλος του Αριανού τον Κόντι κύριε πίσω και το παλιό καθεστώς. Το τραβάει ο οργανισμός του. Κύριε, αυτό που λέει. Τα ελληνικά του κυρίου Κόντι είναι θαυμάσια. Οι ρεπόρτερ κάνουν τη δουλειά τους. Ο κόσμος λέει, αυτός λέει που είναι 15 χρονών, 16 Αριανός. Δεν ξέρει, λέει, που είναι 10 χρόνια, 7. Τις μεγάλες δόξες του Άρεος. Κατάλαβες. Που πέσε με την Ατλαντικό. Εγώ λέει, πρότεινα, λέει, με την καλή μου την καρδιά. Τι με νοιάζει εμένα, λέει. Δεν είμαι εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο να ελέγχω και να κάνω το μπάτζετ. Δεν υπέγραφα εγώ, δεν ήμουν λακαμάς εγώ. Λακαμάς ήταν ο Σκόρδας που υπέγραφε και ο άλλος ο φιγουρατζής που έγραψε τα σπίτια του. Ε, ναι. Το κορόιδο. Αυτός ήταν. Ναι. Ο άλλος ήταν μάγκας. Αετονίκης, Τσακάλι ήταν ο Κόντης. Εγώ σας έλεγα όμως από το καλοκαίρι ότι θα επιστρέψουν οι Γιάννηδες πάνω στο Λευκό Άτι σαν ήρωες βγαλμένοι από εσύ ταινία. Εσύ ό,τι είπες φαίνεται ότι βγαίνουν, κύριε μου, αληθινά ο συνοδεινός μας παράτησε στη μέση της συνεδρίασης. γιατί η νοοτροπία δεν έχει αλλάξει. Και φανταστείτε πόσο μάλλον την εποχή των παχιών αγελάδων που μπορεί να δούλευες κάπου εύκολα για 1.000-1.500 ευρώ να γινόταν αυτό. Τώρα που υπάρχει κρίση και έχει πέσει πείνα. Εγώ πιστεύω ότι οι Γιάννηδες θα γυρίζουν πίσω σαν ηγέτες. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Μόλις, κύριε μου, συσταθεί καινούργια ΠΑΕ, ο κύριος Κόντις θα περάσει από ιερά εξέντες, θα γυρίσει πίσω. Γιατί στην Ατλέτικο ο Αριανός, κύριε μου, η μπάλα που έπαιξε ο Άρης, αυτά θα λένε.
Ναι. Σας είπα, μιας που μιλάτε και για οικολόγους, να μιλήσουμε για τους φιλόζους. Εγώ σας είπα ότι θέλω να έρθει φιλόζος στον Άρη. Αλλά όχι φιλόζος που να αγαπάει τα μπουλντόγκ. Φιλόζος που να αγαπάει τα αρκούδια. Και να έχει ένα κοπάδι αρκούδια μαζί του και να κάνει κατά καιρούς επισκέψεις εκεί σε κάτι σένα της Παπαναστασίου. Πάντως ο προηγούμενος Αριανός, ο κύριος Θόδωρος, είπε ότι υπάρχει πολιτική βούληση στον Άρη στην Κερκίδα και ότι με τη θύρα δεν κατέχουν βρει. Ρε κοίταξε να δεις και εκεί έπεσες μέσα. Μα είναι... εγώ αυτά σας τα λέω από πέρσι, κύριε Ραπτόπουλες. Αρνούμουνα, να το πω έτσι του ποιότηκα, αρνούμουνα να τα πιστέψω. Ομάδα που έχει οπαδούς, ναι, που βάζουν πρώτα το πολιτικό πιστεύω και μετά την ομάδα, είναι ομάδα χωρίς μέλλον. Ναι. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Μας λέγατε από το καλοκαίρι ότι στον ΠΑΟΚ θα έχει πλάνο τριετίας και θα χτίσουμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Μήπως τελικά εννοούσατε το γήπεδο? Έλα ρε. Τι πράγματα είναι αυτά, ανήκουσα. Την καλημέρα μου, σας. Άντε καλά τον Άρη, βρε. Έπεσες. Έλα. Έμεινε κανένας. Όλο πέφτουν οι βρωμογράμμες. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Στο δρόμο είσαι, κύριε. Μ' ακούς? Ακούω, κύριε. Εσείς τι κάνετε? Πάω εκεί που πάει κόκκινο, στο Άγιο Όρος. Ναι, πας να αγιάσεις? Όχι μωρέ. Πηγαίνω μια πρώτη φορά να δω τι γίνεται. Και θα ακούσω 87,8. Μόνος σου πας? Μόνος μου, ναι. Πόσο χρόνο είσαι? 49. 49, παντρεμένος? Με δύο παιδιά. Κατάλαβα γιατί πας στο Άγιον Όρος. Γιατί πάω, για πες μου. Σου ζαλίσανε τα... και θες να πάνε εσύ. Όχι ρε φλογημένε. Λοιπόν, σ' ακούω πάρα πολύ. Τι έγινε σήμερα, έχουμε σύμπραξη Άρη και Ηρακλή. Ναι, η Κερκίδα λέει αναρχικοκομμουνιστές, στο αναρχικό σημείο, στοιχείο. Μια παραδοσιακά δεξιά ομάδα όπως είναι ο Άρης μας έχει διαβρωθεί πάρα πολύ στο πολιτικό κομμάτι και έχει μπει η Ρωσία μέσα με τους αριστερούς. Άσε ρε φίλε, ωραία πράγματα ρε φίλε, τι ωραία πράγματα. Ωραία. Δεν μου λες, θέλω από σένα έτσι πως πάω στον δρόμο και σ' ακούω μέχρι την Ουρανούπολη, θα σ' ακούω. Έλα. Πες μου μία γνώμη σου για το μέλλον του ΠΑΟΚ και του ΙΒΙΤ. Αφενός. Η μία ερώτηση. Η άλλη ερώτηση είναι αν θα πρέπει να φύγει ο ΠΑΟΚ να πάει σε άλλο γήπεδο ή αν θα πρέπει να μείνει στην Τούμπα, στην οποία εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός και σου λέω ότι στην Τούμπα μπορεί να γίνει ένα γήπεδο τουλάχιστον 40.000 θέσεων. Φτιάχνεται δηλαδή. Άνετα. Κοίταξε. Μια μέρα... Την πρώτη ερώτηση. Όταν ήμουν πιτσιρικάς. Η πρώτη ερώτηση για τον Ίβιτς. Α, ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς εμένα μ' άρεσε όπως έστησε την ομάδα του στο Αγρίνιο. Δεν έκανε και τίποτα άλλο από το φυσιολογικό. Δεν με νοιάζει εμένα το φυσιολογικό. Εγώ ήθελα να δω το φυσιολογικό. Είναι μούρι για να γίνει προπονητής. Είναι μούρι. Έτσι. Αυτό βλέπω κι εγώ. Πιστεύω ότι εάν φυτεύσει ένα χρόνο δίπλα σε ένα πολύ μεγάλο προπονητή στον ΠΑΟΚ, θα είναι πιο όριμος να αναλάβει μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή, αν ερχόταν ο Σάντος για παράδειγμα ή ένας... Όχι, μην το λες το όνομα. Ή ένας μεγάλος προπονητής, με βοηθό τον Ίβιτς. Ναι. Μπορεί ο Ίβιτς να βγει προπονητής. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Πάντως, το κοουτσάρισμά του και το στήσιμο της ομάδος του, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το δεύτερο. Μιλάει λίγα, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι καλό. Μου είπε όταν ήμουν 20 χρονών και έπαιζα στους Εραστέχνες του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Τις Δευτέρες το πρωί, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πηγαίναμε πρωινή προπόνηση. Μέσα στην Τούμπα κάναμε στίβο. Στίβο. Μας έκανε ο Φουντουκίδη στίβο με τον, αν θυμάμαι, Μπάμπης Μιχαηλίδη. Στίβο. Μας κάναν χιλιόμετρα. Κάναμε. Τότε δεν είχε καρεκλάκια. Ανεβαίναμε την Τούμπα με το ένα πόδι, με τα δύο πόδια. Αυτό ο Μιχαλίδης δεν τα έκανε, ο Φωτοκίδης μας τα έκανε. Τι μέτα. Και εγώ πήγαινα πιο μπροστά, γιατί είχα πάρει γραμμή ότι πετάνε παοξίδες κέρματα και πήγαινα και τα μάζευα γύρω-γύρω. Δηλαδή η προπόνηση ήταν 9, εγώ πήγαινα 8 και 4, ντυνόμουνα και μάζευα τα λεφτά. Μου είπε λοιπόν ένας παλιός γείτονας
ο οποίος ήταν και θεατρόφιλος, ότι η ακουστική της Τούμπας, τώρα αυτά τα ξέρετε εσείς, η πολιτική μηχανική, η αρχιτέκτονος κτλ. Εγώ δεν τα ξέρω. Είναι λέει τέτοια, όπου είναι λέει σαν την Επίδαυρο. Ακριβώς. Σαν την Επίδαυρο. Εγώ πήγα και στην Επίδαυρο και πήγα και στην Τούμπα, αλλά χωρίς να υπάρχει κόσμος. Και φώναξα δυνατά στην Επίδαυρο και φώναξα δυνατά και στην Τούμπα. Η ακουστική έμοιαζε. Έμοιαζε. Δηλαδή. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τώρα. Εμένα μου τα είπαν. Εμένα μου τα είπαν και εγώ είδα. Ναι. Να σου πω κάτι από την πείρα μου. Ναι. Επειδή ασχολούμαι και λίγο με τα αρχαία, με τα βυζαντινά μνημεία κτλ. Για πες μου. Το μέτρο της ακουστικής είναι το 1 τρίτο του γηπέδου. Ναι. Δηλαδή, αν θα πας Old Trafford, πόσο χρωέται το Old Trafford? Ναι, παραπάνω. Δηλαδή χρειάζεται, τέτοιες φορές. Λοιπόν, δεν ακούς τη μέση του γηπέδου όταν φωνάζουν όλοι. Ναι. Αν πας στην Τούμπα, είναι αυτό που λες. Φαντάζω στην Τούμπα λοιπόν, αν υποσκαφτεί λίγο παραπάνω. Τι έχει να γίνει από ακουστική. Δηλαδή αυτό είναι τρέλα παρακάνω στο χαρτά στο γήπεδο. Το μυστικό της ακουστικής του. Ναι, ναι. Πρέπει να σκαφτεί, να γίνει πιο βαθύ, να γίνει πιο τύμπανο. Αν το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Και πιστεύω θα είναι πολύ καλό. Αυτά. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες. Καλό δρόμο να έχεις. Να με θυμηθείς, καλό ταξίδι, καλό δρόμο. Και να περάσεις καλά εκεί που εγώ σίγουρα πάω. Αν φέρεις κανένα τσίπουρο στον κόκκινο, έτσι. Αν φέρεις κανένα τσίπουρο εκεί από τον κόκκινο, για τον κόκκινο θα είναι μαγεία. Έχουν ωραίο τσίπουρο αυτοί. Αυτοί οι κερατάδες έχουν ωραίο τσίπουρο, ναι, 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 ναι. Θα φέρω για σένα και θα το δώσεις εσύ αυτόν. Θα το δώσω, γιατί είναι ωραίος πότης ο κόκκινος. Ο κόκκινος, για ένα που το χαίρομαι, είναι ότι το φαγητό του και το ποτό του γίνεται αργά, με μέτρο. Δηλαδή, εγώ είμαι τσαπατσούλης, πάντα βιαστικός. Θα τσαλαβουτήσω, θα φάω. Ναι, ναι, κατάλαβες. Ο κόκκινος θα κάτσει δύο ώρες, θα κάνει, θα ράνει. Καλό δρόμο να έχεις, φιλιά. Καλό δρόμο να έχεις. Είναι αυτό που σας έλεγα, η ακουστική της Τούμπας. Τι να κλάσει Επίδαυρος. Σας το είπε, άνθρωπος που είναι της δουλειάς. Καλό δρόμο να έχει. Λοιπόν, Αριανός Χρυσαυγίτης. Διασταύρωσε την πληροφορία προπονητής στον ΠΑΟΚ τον καλοκαίρι ο Σούστερ με βοηθό τον Σταματόπουλο. Παλιό προπονητή του Πανιωνίου. Ο Σταματόπουλος, μάλιστα. Μπανιώτης γιατρός. Έχει πάει στο Χίλτον σε ένα εστιατόριο απέναντι και συναντάει να τρώει σε εστιατόριο το Δάνη Κατρανίδη. Μου λέει. Τελικά τα αυτιά του Κατρανίδη, του Δάνη, από κοντά είναι μεγαλύτερα. Σαν του Σποκ. Ρίξε ένα ερωτικό. Δάνη Κατρανίδη. Σε ακούμε από την Ασπρόμαυρη Αθήνα. Αγάπη μου. Πόσο πολύ σε θέλω. Έλα κοντά μου. το γιατρό το Πανιώτη, παλιωτόμαρο. Παλιωτόμαρο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. τον είδε τον Κατρανίδη, τον κρύο. Έλα ρε φίλε, καλημέρα σε λέμε, καλημέρα. Δεν ακούς? Πάμε επόμενο. Καλημέρα φίλε. Α, νόμιζα μου λες με τον Δούκα. Έλα. Τι τι τε. Μιλούσες πριν και δεν σε διέκοψα. Θα μου πεις και ευχαριστώ κανονικά. Ελληνικά μιλάρε, τι μου λες πρωί πρωί, ποιος είναι? Ποιος δεν μιλάει ελληνικά? Μια 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 μου. Με ξέρεις ελληνικά? Ζιουζιουζιου. Άσε με ρε αυτό που λέει. Χρεώνομαι για την πάρτι σου. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ χρεώνομαι, εσύ χρεώνες. Μιλάς ή δεν μιλάς? Εγώ μιλάω, αλλά εσένα δεν σε καταλαβαίνω. Ζιουζιουζιου. Θα έχεις πει. Πριν αφού απάντησες. Εσύ απάντησες, αλλά σιρτά μιλάς. Όχι ρε, δεν μπορώ να σε ακούσω. Σιγά μη σε ρωνεύω, δεν σε ακούω καλά. Σιρτά μιλάς. Πώς? Τι πώς ρε αυτό που λέμε, κοροϊδεύεις? Τι να σε κοροϊδέψω ρε φίλε? Προσπαθώ να σε καταλάβω. Γιατί ακούω, να σε ακούς. Σε ακούω. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σου πω ένα πράγμα λίγο. Άντε, είσαι πάρα πολύ εριστικός, αδερφέ. Βρεπέ, ναι. Α, τα ακούς τώρα? Δεν ακούω καλά ρε. Ρε γαμώ το, μπορεί να... Πες το δυνατά. Ανέβασε το σήμα σου, αδερφέ. Το σήμα μου? Ναι, το σήμα. Αφού ακούς, γιατί δεν ακούς? Ακούω, αλλά μπερδεύομαι, αυτό λέω.
Πού μπερδεύεσαι? Στην ακοή, ακούω ήχους, αλλά μπερδεύομαι. Πάμε ξανά πάλι. Ραπτόπουλε. Έλα. Τώρα ακούω. Να είσαι καλά. Καλά είμαι, λέω. Η οικογένειά σου και όλα τα παιδιά σου. Καλά είμαι, λέω. Αλλά δεν θες να μιλήσεις, αδερφέ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κατάλαβες, είναι για να τι ήθελα να με πει. Ένα πάρει ο διάλογος. Είναι μερικά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις. Πάμε στον τελευταίο αυτόν. Πιστεύω θα τον καταλάβω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Μη μου τα λες και εσύ μπερδεμένα, γιατί θα μπερδευτώ κι άλλο. Πες τα μου, έλα. Καλημέρα. 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 Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Γεια σου, τα διάλογο κι εσύ. Θα συνονοηθούμε, τι θα γίνει. Δουλευόμαστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έπεσα σε δύο καθυστερημένους στο τέλος. Καλημέρα, ναι. Ναι, ρε, αυτό. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι ο προηγούμενος που πήρα τηλέφωνο. Ωχ, μπλέξαμε στο τέλος, ευτυχώς είσαι στο τέλος. Σ' ακούω, φίλε. Μ' ακούς τώρα, Τώρα ακούω, ναι. Λοιπόν, τώρα. Πάμε. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν. Κάντε να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, γιατί όλοι μας λένε εδώ πέρα στην Ελλάδα Σκοπιανούς, τους Μακεδόνες, Βούλγαρους και Τούρκους οι συμπολίτες. Βούλγαρος ή Μακεδόνες. Εγώ τι είμαι δηλαδή τώρα, συγγνώμη λίγο. Εγώ είμαι από Κατερίνη. Εσείς... Άρα είμαι Έλληνας προφανώς. Άρα είμαι και Μακεδόνας προφανώς. Γιατί όλοι μας λένε τώρα Σκοπιανούς, Βούλγαρους και Τούρκους. Μην μπερδεύεσαι, ρε φίλε. Μη στεναχωριέσαι γι' αυτά. Εδώ τον αγκέ. Τι να κάνω. Μη στεναχωριέσαι γι' αυτά. Γι' αυτά στεναχωριέσαι τώρα. Αυτά είναι ασήμαντα πράγματα για να στεναχωρηθείς. Εδώ γιατί... τώρα και γαγκούμπα τον είπαν Έλληνα και εσένα που σε είπα Σκοπιανό και εμένα Βούλγαρο τώρα θα τσακωθούμε. Γιατί να μην στραβούμε. Τώρα θα μπερδευτούμε να τον είναι, τον είπαν Αλβανό όταν έπεσε στον Παναθηναϊκό, τον κάνανε Έλληνα όταν ήρθε στον ΠΑΟ. Γιατί να στεναχωρηθούμε. Χάνουμε την ιδεολογία της Ελλάδος. Πώς το πες. Χάνουμε την ιδεολογία της Ελλάδος. Πριν εδώ λεφτά δεν έχουμε ιδεολογία. Η Ελλάδα ποια είναι, συγγνώμη λίγο. Ναι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Λάρισα. Θεσσαλία, πες το πως θες. Γιβραλτάρ, Πειραιά. Ναι, παρακάτω, λέγε. Το Γιβραλτάρ το λες εσύ. Εγώ το είπα, τι. Δεν το είπα εγώ. Εγώ. Βούλγαρο, γιατί με λένε. Και άμα σε λένε Βούλγαρο, δηλαδή τι θα πάθεις. Βρισιά είναι. Το Βούλγαρο. Ναι. Δεν είναι βρισιά. Όχι. Ο Βούλγαρος, ο Βούλγαρος έχει... Κάτσε ρε, Έλληνας δεν είμαι εγώ. Είμαι κι εγώ. Ναι. Δεν είσαι χαζός στο μυαλό και εσύ, ρε μαλάκα. Κύριε, γιατί παρεχθρέπεστε. Βούλγαρο με λένε. Σε λένε. Τούρκο με λένε. Ποιος είπε Τούρκο. Σκοπιανό με λένε. Ναι. Τι άλλο πρέπει να μου. Να με καμίσουν κιόλας. Ρε φίλε, και να στο κάνουν μπορεί να ευχαριστηθείς. Τι στεναχωρήσει. Πάρ' το από την εύθυμη πλευρά. Τώρα σε έκοψε ο Χιλτίδης γιατί παρεκτράπηκες. Σε είπαν Σκοπιανό. Στα Σκόπια έχει το Γευγελί. Έχει ανάπτυξη. Βούλγαρο σε είπανε. Στη Βουλγαρία έχει ανοικοδόμηση. Τούρκο σε είπανε. Η Ευρωπαϊκή Τουρκία πάει περίφημα. Τώρα, αν σε θέλω να σε κάνω και έρωτα, κάτσε να τα απολαύσεις. Εγώ γιατί το τραβάω αυτό κάθε βράδυ με σένα. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλημέρα. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Σιγά, σιγά. Θα μας κουφάνεις. Έλα, φίλε, ναι. Τι κάνεις. Καλά, φίλε, εσύ, με τη φωνή την. Ναι. Ωραίος. Από Μοντρεάλ σε παίρνω, εσύ ο Παντελής είμαι. Έχουμε μιλήσει καιρό. Από πού παίρνεις, Παντελή? Καλά, αγόρι μου, από πού παίρνεις? Μοντρεάλ. Ναι, Μοντρεάλ. Θέλω να σου πω ένα διαφορετικό τέτοιο. Δεν έχει σχέση με τη συζήτηση σου. Πήγα το Σάββατο. Πες, Παντελή, ό,τι γουστάρεις. Πού πήγες το Σάββατο, λέγε. Στο Impact με τη Νέα Υόρκη και κοίτα τι με έκανε εντύπωση. Μπροστά στη σέντρα που είναι οι διαφημιστικές πινακίδες, μάλιστα, πίσω ακριβώς είχε καμιά δεκαριά τραπέζια και σερβίρανε φαγητό. Όπως λέμε στην Ελλάδα πάνω στο κύμα, είχε αυτά τα τραπέζια και ήταν πάνω στη σέντρα. Ναι. Και έλεγα πόσα χρόνια είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα μπροστά. Κάτσε ρε φίλε, και είναι προηγμένοι άνθρωποι. Ναι, φίλε, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή, και εδώ πέρα το είδα και παραξενέθηκα. Και έλεγα πού να γίνουν αυτά τα θέματα, πού να γίνουν αυτά τα πράγματα κάτω. Όχι, γιατί να γίνουν, ρε, δεν θέλουμε, γιατί να γίνουν. Δεν θέλουμε, έτσι είναι. Όχι, καλά, καλά είμαστε έτσι. Μη μας ξυπνάς, έτσι, γιατί έτσι. Καλά είμαστε. Άκου, λέει, θέλει φαγητό στη σέντρα, λέει. Τότε να σας ευχηθώ καλό βράδυ.
και να είσαστε πάντα καλά και να ξέρετε ότι σε ακούμε, πολλοί κόσμοι ακούμε εδώ πέρα. Να είστε καλά, ρε. Εγώ σα σκέφτομαι καμιά φορά και λέω τι σκληρό είναι να είσαι μακριά από την πατρίδα σου, αλλά και από την άλλη μεριά τι όμορφο είναι να φεύγεις από την πατρίδα σου και να πετυχαίνεις αυτά που δεν μπορεί να πετύχεις στη δική σου την πατρίδα. Είναι συναισθήματα τα οποία είναι ποικίλα. Παίζουν μπάλα μέσα σου, να πούμε, και καμιά φορά γίνεται μεγάλο ντέρμπι μέσα σου. Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω. Αν και δεν το έχω ζήσει, το έχουν ζήσει φίλοι μου, σε καταλαβαίνω γιατί έχω κουβεντιάσει μαζί τους. Οκ, okay, boy. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Τι ώρα είσαι εκεί, τι ώρα είσαι εκεί. Είναι 8 παρα 5. Πρωί. Πρωί, είσαι. Βράδυ είσαι. Βράδυ. Ωραία. Εντάξει. Έγινε, boy. Έγινε, αγόρι. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, boy. Οκ. Okay. Ωραίος. Ας πάρουμε κανένα βαρά. Πάρ' τους όλους, ρε Γιάννη, και τους τέσσερις. Τέσσερις τελευταίοι. Καλημέρα. Έλα, Αγωστή. Έλα, φίλε. Σε με απάντησε πριν. Ναι, σου λέω, μη βρίζεις. Όχι, συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη ναι. Εγώ. Κοίταξε τώρα, αν ήμασταν σε ένα καφενείο δεν θα πείραζε. Τώρα όμως επειδή χαλάει η ακουστική. Ναι, είμαστε πριβέ. Ναι, κοίταξε, εμένα αυτά δεν με αγχώνουν, ούτε με στεναχωρούν, ούτε με ρίχνουν προς τα κάτω. Κατάλαβες. Γιατί? Δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει να σε αποκαλούν, έτσι. Και τι έγινε, δεν με είπαν και κλέφτη. Άρα, δεν μπορούμε να μιλάμε κι εμείς για τους άλλους. Κοίτα, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ευαισθησίες. Εγώ έχω άλλες ευαισθησίες. Τέτοιες ευαισθησίες δεν με πιάνουν. Εμένα με πιάνουν ευαισθησίες στο στομάχι. Όταν είναι άδειο το στομάχι. Αυτές οι ευαισθησίες με πιάνουν. Τώρα, αν με πούνε Βούλγαρο ή Σκοπιανό ή Τούρκο. Τον κόκκινο καλά σε είδα στη διαφήμιση ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, καλά είμαστε. Έχουμε αποθέματα. Πέρα από αυτό. Ναι. Εντάξει. Μην οργίζεσαι για αυτά τα πράγματα. Όχι, οργίζομαι σε αυτό το πράγμα γιατί αποκαλούμε τους Έλληνες. Τρεις διαφορετικές εθνικότητες. Κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος αθυρόστομος. Κατάλαβες. Είμαι αθυρόστομος. Πολύ βρισιάρης. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Αν μου πει κάποιος κάτι τέτοιο, μπορεί να του πω για ένα σημείο του σώματος της μητέρας του και να το πω χιλιαδιό. Όχι, εγώ θα το κόψω τα χέρια. Ή τα πόδια. Καλά, εντάξει, εσύ μην είσαι τόσο βάρβαρος τώρα. Του κόψω τα χέρια, τα πόδια. Πριν να είσαι και βάρβαρος λίγο. Ρε φίλε. Γιατί αυτοί όλοι οι βάρβαροι είναι, ούτως ή άλλως. Οι άλλες εθνικότητες. Ποιοι είναι οι άλλες εθνικότητες? Οι Σκοπιανοί, βάρβαροι είναι. Γιατί είναι βάρβαροι, τι κάνανε οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι τι κάνανε? Εγώ τους βλέπω, έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, πέρα στο κόσμος, κάθονται ήσυχα, τρώνε, αφήνουν τα ωραία τους λεφτά εδώ και φεύγουν οι άνθρωποι, οι οικογενειάρχες, ωραίοι άνθρωποι, ωραίες γυναίκες. Πώς? Τι αφήνουν, είπες, τα ωραία τους λεφτά. Μα έρχεται ένας Σκοπιανός. Ναι, τα καρπούζια που τρώνε. Ναι, μπάς πρέπει. Καρπούζια. Μετά πάμε στους Βούλγαρους. Τι κάνανε οι Βούλγαροι? Αφήνουν και αυτοί τα ωραία τους λεφτά. Οι Βούλγαροι? Ναι. Οι Βούλγαροι τη μια χαρά είναι. Άνθρωποι, ανάπτυξη έχουν. Ανοικοδόμηση έχουν. Η Σόφια, άμα πας, είναι μια χαρά. Καλά είναι. Οι Τούρκοι τι κάνουνε? Οι Τούρκοι έχουν. Αν πας στην Κωνσταντινούπολη, να πούμε. Δεν λέω εγώ να πας στα βάθη. Στάσου να σε πω, ρε φίλε, κάτσε τώρα. Με πέρασε μένα για κορόιδο τώρα. Κάτσε, ρε φίλε. Πας στην Τουρκία. Πας στην Τουρκία, ρε φίλε. Γιατί με αποκαλούν Βούλγαρο. Μακεδόνα. Ναι. Βούλγαρο. Ναι. Μακεδόνα. Τούρκο. Ναι. Και Σκοπιανό. Και στεναχωριέσαι. Και στεναχωριέσαι γι' αυτό. Σωστό, ναι. Για ποιο λόγο δεν μου είπες? Δεν ξέρω, εγώ δεν σε αποκάλεσα. Για ποιο λόγο με έπιασες εσύ? Ναι, έχουν τι αφήνουν αυτοί. Μη γίνεσαι επιθετικός. Ποιος το ρώτησε τι αφήνουν αυτοί? Ναι. Δεν μου λες τώρα, να πάμε σε άλλη κουβέντα. Ναι. Πόσο χρονών είσαι? 39. Είσαι παντρεμένος, παιδιά, σκυλιά έχεις? Ελεύθερος είμαι. Γι' αυτό ασχολείσαι με αυτά, φίλε. Άμα είχες κανένα δυο παιδιά, είχες τίποτα φροντιστήρια, τίποτα παιδιάτρους, πεθερές μάνες να φωνάζουν, να ουρλιάζουν, τίποτα, ξέρω εγώ, γυναίκα η οποία, ξέρω εγώ, την πιάνει, ξέρω εγώ, καμιά κατάθλιψη, καμιά θεία η οποία πεθαίνει, καμιά, ξέρω εγώ, κάνα γιο ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι γκέι, δεν είναι γκέι. Δεν θα σα νοιάζαν αυτά, φίλε. Έχεις, δηλαδή, δεν έχεις προβλήματα, φίλε, και ψάχνεις να βρεις προβλήματα. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Μια χαρά, εγώ τα ξέρω. Μη σε αγωγές. Πολύ μεγάλο λάθος. Βρε, άκου τι σε λέω εγώ τώρα. Ούτε τους γκέι ψάχνω, ούτε τους γκέι θα βρω. Τους γκέι, άμα τους βρω εσείς, πάνε μέσα στο σπίτι σας.
Από εκεί και πέρα. Άλλο σε λέω, ρε φίλε. Ρε φίλε, άκουσε με, ρε. Και να χαίρεσαι την οικογένεια. Ρε, ναι, και εσύ να χαίρεσαι. Απλά έχει. Του πουλιού σου το χαβάκι, φίλε, για χαρά. Με κούρασε. Του πουλιού σου το χαβάκι, 40 χρονών. Δεν έχει γυναίκα, δεν πήρε δεύτερη γυναίκα. Παιδιά δεν έκανε. Δουλειά δεν πήγε να αλλάξει, να σε διώξουνε. Του πουλιού σου το χαβάκι. Άμα τα έχει αυτά, ούτε τα σκοπιανά θα σε νοιάζουν, ούτε τα βουλγάρικα. Άντε, μπράβο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. 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 Στις πιο φαλάκρες ταξιαρχίες του πλανήτη. Καλώς τον. Καρλίτο. Καλά τον κατάλαβα εγώ τον προηγούμενο. Δεν μου λες γιατί τσιμπάς, κάθεσαι τώρα και τσιμπάς και ακούς, εντάξει, κάνεις κι εσύ το θεματάκι σου, τα λες έτσι όμορφα όπως πρέπει να τα πεις, ξέρω εγώ, να... εντάξει, τώρα άμα τσιγκλίζει το ένας και ο άλλος δεν πειράζει ρε εσύ. Το Ραπτόπουλο δεν το ξέρουνε. Κάπου πρέπει να πάμε λίγο, ξέρεις, και να πάμε στην όχθη του ποτάμου πριν πέσουμε μέσα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Κωστή, άκου τώρα να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Να σε ακούσω. Απευθύνομαι σε όλο τον παοξίδικο λαό, έτσι. Απευθύνομαι στα μαγκαντάσια μου, απευθύνομαι στους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει συνδέσμους. Είμαι κι εγώ ένα ιδρυτικό μέλος κάποιου συνδέσμου, δεν θέλω να βρωμάω και να λέω. Μη βρωμάς. Λοιπόν, το θέμα είναι ένα. Γήπεδο δεν θα γίνει ποτέ. Καλά. Εκεί εννοείται αυτό. Τώρα να πουλάμε και να κάνουμε και να ρημάζουμε. Η μακέτα την είδες όμως, τι ωραία που ήταν. Τη μακέτα, άλλη ιστορία εκείνη. Λοιπόν, Κωστή, άκου τώρα. Άδεγο που είναι τα αγριόχορτα από τη ρίζα, φιλαράκι, ούτε γήπεδο θα δεις, ούτε ομάδα θα κάνεις, ούτε τίποτα. Και όταν βλέπω κάτω στον Πειραιά εκείνο τον τύπο, δεν θέλω να πω το όνομά του, ρε παιδί μου, την αρσενική γριά. Εγώ έτσι τον λέω. Ναι. Αρσενική γριά. Ναι. Γκρίζα, ρε, μα άσπρισε και το μαλλί. Και κάθε και μας δείχνει τον Πενελίκη και το... Και μας κοροϊδεύουν και καλά μας κάνουν, γιατί είμαστε σαχλαμάρες εδώ πέρα πάνω. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να συνεννοηθούμε εμείς μεταξύ μας. Μας βρήκαν χαζούς και μας δουλεύουν. Και καλά μας κάνουνε. Βγαίνει ο Αργιανός από την Αθήνα, λέει τα δικά του. Βγαίνει ο Θόδωρος, λέει τα δικά του. Βγήκε ο Ντρούλινγκ, ένα πολύ συμπαθητικό παιδί είναι. Τον έχω δει κιόλας, τον έχω γνωρίσει. Συμπαθής, βέβαια. Είναι πολύ καλό παιδί ο Ντρούλινγκ. Τέλος πάντων βγήκε ο άνθρωπος και είπε το παραπονό του. Έτσι. Και καλά έκανε, γιατί ο Ντρούλινγκ, εγώ μπορεί να είμαι παόξης, αλλά σέβομαι το παδιλίκι του καθενός για την ομάδα και την αγάπη του. Σωστό. Όπως σέβομαι και τον Μάνο, όπως σέβομαι και τον Ολλανδό. Δεν έχει σημασία αυτό. Εδώ σέβομαι τον Γάβρο από την Γερμανία. Πώς, όχι ρε, πώς τον είπαμε. Από την Καστέλα. Ναι. Σέβομαι τον Γάβρο από την Καστέλα που παίρνει τηλέφωνο. Έτσι. Γιατί είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος, ο άλλος είναι ο παδός. Σέβομαι τον Παδηλίκη όπως σέβονται και αυτοί το δικό μου τον Παδηλίκη. Το θέμα που είναι τώρα. Το θέμα είναι ότι το γήπεδο, αν θα γίνει κατά το 2050, θα γίνει εκεί στην Πειλαία. Αν θα γίνει κατά το 2050, εκεί πιστεύω. Τότε δεν ξέρω άμα θα ζω κι εγώ, μπορεί να σπρίσουν τα μαλλιά και τα δικά μου, μπορεί να πέσουν εκεί όλα. Τι να ζεις, ρε. Λες να γίνω Bruce Willis, σαν και σένα, να γίνω κούκλος. Κακό πράγμα λοιπόν, το φαλακρό κεφάλι το χειμώνα, φίλε. Κακό πράγμα. Να βάζεις κούφο. Βάζω. Βάζω. Καρλίτο, θα τα πούμε από κοντά. Γεια χαρά. Έγινε, Κωστή μου. Γεια χαρά. Καλημέρα. Αλλά μια χώρα, όπως και μια ομάδα, πρέπει να έχει γήπεδο. Και εμείς τις το φτιάχνουμε το γήπεδο. Καινούριο. Τις το φτιάχνουμε. Ραπτώντα δεις τον Τζόρνταν, ρώτησε τον πότε θα αρχίσει το νέο τριετές πλάνο του ΠΑΟΚ. Όσο για Γκασπρόμ, Καλαρίνα είναι αιώνιο θερινής νυχτός. Το βγάλαν το θέμα τώρα εν ώψη τιμωρίας του ΠΑΟΚ με αφαίρεση βαθμών κλπ. Μετά θα ξεκαστεί όπως η θέρμη του χρόνου και τέτοιο καιρό θα έχουμε νέο σύραλ με το γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Σύνδο. Μετά από νέα αποτυχία θα πάει στην επανομή. Για το ΕΣΠΑ που θα πάρει ο ΠΑΟΚ για το γήπεδο, όλα μια χαρά. Για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό έκραζε, Ραπτόπουλε. Ποιο γήπεδο θα κάνει, ρε φίλε. Λοιπόν. 8.35 τα χαιρετίσματά μου. Δεν ασχολούμαι, αγόρι μου. Δεν ασχολούμαι. Θα ασχοληθώ μια φορά και θα είναι πολύ καλή. Σε εσύ που βογκάς, φίλε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς. Δεν βογκούσα εγώ. Εσείς είστε. Λοιπόν, εδώ μπλε. Ναι, κύριε. Μ' ακούς. Τι τραβάς και εσύ, φίλε, τέτοια ώρα, δύο ώρα, τι τραβάς. Α, τον άνθρωπο. Γκαϊλέ δεν έχει. Αρρώστιες δεν έχει, ανεργίες δεν έχει. Παιδιά σκυλιά δεν έχει. Παιδίατρο δεν έχει.
έμφυα δεν έχει, πεθερά δεν έχει, μάνα δεν έχει, θεία που πεθαίνει δεν έχει. Λέει Βούλγαρο. Και τι έγινε, ρε φίλε, μεγάλο πρόβλημα. Κοίταξε, άκου να σου πω τώρα. Σήμερα βγήκε ο κύριος Μαρδάς. Μαρδάς, είναι κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Ο Μάρδας. Και... Ναι, ναι. Ναι, Μάρδας, πώς το λένε, παιδί μου, και λέει ότι σε συζητήσεις που γίναμε με την Τουρκία, η Τουρκία θέλει το μισό, θέλει να παραχωρήσουμε το μισό Αιγαίο. Λοιπόν, και λέει, βγαίνει αυτό το παλικάρι και λέει ότι ή θα παραχωρήσουμε το μισό Αιγαίο ή θα έχουμε πόλεμο. Ωραία. Εσύ τι προτείνεις? Εγώ? Εγώ τι πόλεμο εννοείται. Εγώ? Τι προτείνω? Ναι. Άμα κάνουμε πόλεμο, τι θα χάσουμε περισσότερο ή λιγότερο? Τίποτα, κερδισμένοι θα είμαστε. Ή άμα κερδίσουμε να κάνουμε πόλεμο. Αν μας κάνουν οι Τούρκοι το πισινό φανάρι, να τα δώσουμε το μισό Αιγαίο. Αυτούς, κοίταξε, αυτούς το καλό τους περιμένουν πολύ. Δηλαδή, Κούρδοι, Σύριοι, Ρώσοι, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν μπορούν κι αυτοί. Αλλά πολύ προκαλούν. Σήμερα πάλι είχε μαχητικά μέσα, λέει, στην Ελλάδα. Τα αναχαίρισαν, τα έκαναν. Ωραία. Ας έχουμε και ένα πόλεμο. Δεν πειράζει. Αυτό. Σ' όλα τα άλλα. Τι ήθελα να πω άλλο. Ναι. Για πες κανένα νέο για τον Άρη, γιατί σε άνοιξα αργά. Ένα πήγε ο φίλος μου, ο Γρόλιος, ο δικηγόρος μου και ο Ψηφίδης κάτω στην Αθήνα να βρουν το Συναδεινό. Τον ξέρεις το Συναδεινό? Πρόεδρος της Γενικής Γραμματέας Αθλητισμού κτλ. Εκεί που κάνανε ραντεβού, σηκώνεται, φεύγει. Λέει, γεια σας, λέει, φεύγω, λέει, έχω ραντεβού. Τους παράτησε και έφυγε. Πήγαν αυτοί να δούνε, τι έγινε με το θέμα της εκαθάρισης. Αν ο νέος νόμος προσβάλλει την καινούργια ΠΑΕ, ούτε τους απάντησαν, σηκώθηκαν, φύγανε. Ραντόπουλε, σήμερα σε ένα site διάβασα ότι βγήκε, ρε παιδί μου, μια απόφαση, θα ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Αυτό το οποίο θα παίρνει μπάλα τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα την εκαθάριση. Δηλαδή, γι' αυτό λέγαμε κάτι γρήγορα την εκαθάριση εμείς. Αυτό, από ό,τι βλέπω, από ό,τι είδα, νομίζω ότι ο Άρης και ο Όφη, επειδή έχουν ξεκινήσει ήδη την εκαθάριση, δεν θα έχουν θέμα. Μακάρι. Εργοτέλης και Ολυμπιακός Βόλου θα έχουν θέμα. Μακάρι. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ακριβώς. Μακάρι να γίνει αυτή η εκαθάριση. Γιατί μακάρι, γιατί βλέπω να μένει ο Άρης έξω από την ιστορία. Και αυτό είναι, και αυτό για μένα, επειδή ο Άρης είναι ένα σωματείο δολοπλοκίας, αυτό φοβάμαι ότι είναι και εκ του πονηρού, έτσι. Ναι, πως η εκαθάριση, ξέρω ότι είναι διαρκεί 30 μήνες. Δηλαδή ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα να ανεβεί στην κατηγορία στη Β' υπό εκαθάριση. Μακάρι, αλλά ο Γρόλιος είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο φοβισμένος. Εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι. Και εμείς είμαστε τρομαγμένοι και βλέπουμε συνέχεια άμα έχει καθάριση και πώς πάει η καθάριση και τι γίνεται η καθάριση. Κοίταξε να δεις. Και αν να μην γίνει, γιατί πέσαμε, γιατί η πέσαμε. Η καθάριση έπρεπε να είχε γίνει πιο μπροστά. Και να μην έχει ο Άρης τώρα τελευταία τι θα γίνει με τον καινούριο νόμο. Άσε ρε, να την έκανε όπως με την ΑΕΚ. Να την ανέβαζε την ομάδα πιο μπροστά, να μην μαλώνανε εκεί πέρα. Με τον Αρβανιτίδη στήσαν το μάτς με τη Βέρα, δεν το στήσανε και τα λοιπά, την πληρώσει ο Άρης. Αυτό, ναι, έπρεπε σίγουρα, να σίγουρα τα κάνετε πιο μπροστά. Εγώ στη ζωή μου τα πράγματα όταν τα καθυστερώ, δηλαδή όταν έχω ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, στο σπίτι μου γενικά, και το καθυστερώ, ναι, το καθυστερώ, βγαίνει σε άσχημο. Καθυστέρησα, πάω τον πατέρα μου στο γιατρό, δεν τον πρόλαβα. Καθυστέρησα, ξέρω εγώ, να κάνω κάτι για ένα σπίτι, ξέρω εγώ, το πλήρωσα πρόστιμο. Δεν είναι καλό η καθυστέρηση. Πάει, τελείωσε. Έχεις ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, το παιδί στο σχολείο μάλλον έκανε, ξέρω. Πάνε να το καθαρίσεις από την αρχή. Ας το, άμα τα αφήσεις, κάηκε. Πιο μεγάλο γίνεται. Πιο μεγάλο γίνεται το πρόβλημα. Έχεις τα αμάξι. Τα αμάξι, τρίζει τα αμάξι. Θα πάω αύριο στο Πετμεζά, θα πάω μεθαύριο. Μπαπ, σπάει το ακρόμπαρο. Γιατί δεν πήγες πιο μπροστά, το αμέλησα. Θα πας κι άλλη μια, δεν είναι το ακρόμπαρο μόνο. Ακούς. Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει καθάριση, επειδή πρώτα είσαι Άρης. Και εντάξει, είσαι μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Και το δεύτερο είναι ότι πέρσι ο κύριος Καλαϊτζίδης ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτά που είπε. Φέτος ο κύριος Καρυπίδης, κακά τα ψέματα πάλι, είναι κοντά στον Ολυμπιακό, έτσι. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει η ανάλογη βοήθεια, έτσι ώστε ο Άρης να βρει τον δρόμο του και να ανεβεί. Και το λέω σαν Αριανός, το πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι, και λέμε ότι είμαστε κοντά στον Ολυμπιακό φέτος. Δεν σε χαλάει, ρε φίλε, να είσαι κοντά στον Ολυμπιακό για να ανέβεις από τη Γάμα στη Β'. Να σου πω κάτι. Ναι, πραγματικά δηλαδή, δεν σε χαλάει. Άντε να είσαι κοντά στον Ολυμπιακό να βγεις πέμπτος αντί της Τρίπολης ή του ΠΑΟΚ. Άντε να πω, πάει στο διάλογο. Θα είμαι κοντά στον Ολυμπιακό, όχι για να βγω από τη Γάμα στην Β'. Θα βγω από τη Γάμα στην Α, εννοώντας ότι σε δύο χρόνια θα είμαι τρένος στην Α. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, είναι καλύτερα για έναν Αριανό να είναι στη Γάμα εθνική 3-4 χρόνια. Όχι, αλλά είναι καλό για έναν Αριανό να ακούει ότι για να ανέβει από τη Γάμα στη Β' και ότι πράγματι έχει καλά με τον Ολυμπιακό. Γιατί ψέμα δεν είναι. Βρε, ψέματα δεν είναι, αλλά είναι καλό
Δεν είναι καλό. Εντάξει, δεν το βλέπω κακό, ας πούμε. Εντάξει. Μακάρι να μπορώ να κυκλοφορώ το δυνατό και να είμαι μέσα στην πεντάδα συνέχεια. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Άρης πρέπει να είναι αλφαεθνική και να παλεύει για να είναι στην πεντάδα. Αυτή είναι η θέση του. Άλλωστε, αυτά τα κάναν πολλοί και πολλοί συμπολίτες μας και πολλές άλλες ομάδες. Άσχετα αν δεν τα λέμε και δεν τα τέτοια. Εγώ τουλάχιστον λέω την αλήθεια. Έτσι είναι. Ωραίος είσαι. Μ' αρέσει. Καλός και κακός. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Έγινε, γεια σας. Προτείνω να αναρχηθεί μια-δυο φορές το χρόνο να βρισκόμαστε με τα παιδιά στη Μαρμίτα. Τώρα που βγήκε ο Ντρούλικ μου θύμισε στα παλιά. Λέω 262. Πάμε στον προτελευταίο. Να ακουστεί. Πώς. Έλα, μ' ακούς. Σε ακούμε. Έλα, ρε, ακουστεί, τι γίνεται. Καλά, φίλε. Καλά. Τώρα, δύο και τώρα, τι πήρα να πω κι εγώ. Πέρα από όλα αυτά που μιλάμε για ομάδες, για καθαρίσεις και όλα αυτά. Ο Χριστάκης είναι μαζί σου τώρα ή όχι, ο κομμουνιστής. Ο κομμουνιστής πήγε για, στο Βερολίνο για μια εκπαίδευση. Ως να ανατινάζει αποθήκες. Σταμάτα, ρε. Πλάκα κάνω, ρε. Λέγε, λέγε, φίλε. Ρίχνω πολύ γέλιο ναι. όταν έχετε διαγωνισμούς και εγώ κοινωνικά διαβάζει τα επίθετα στο τέλος της εκπομπής. Πάρα πολύ γέλιο. Ρε κουβάρα, κοροϊδεύεις τα επίθετα των ανθρώπων, δηλαδή. Δεν παίζεις, ρε κοροϊδεύεις. Όχι, ρε. Η πλάκα είναι σήμερα. Και η κίτρια είναι η θάλια. Ποια θάλια, ρε κόκκινε. Θάλια λέγεται. Θάλια. Θάλια λέγεται, ρε γυναίκα. Θάλια. Δεν λέγεται βάλια. Και άλλο κρίνω να σε πω, εμείς γελάμε, κάνουμε, ράνουμε. Διάβαζα, όχι διάβαζα, πιστεύω που μπορείτε είδες και εσύ. Ναι. Σήμερα είχαμε ένα γεγονός, πέρα από τις πρόσφυγες και όλα αυτά. Ποιο, ποιο από είχαμε την αποφυλάκηση ενός... Του Ρουπαγκιώτη, ναι, ναι, το είπαμε, ναι, στην αρχή. Okay. Ναι. Εσύ να ακουστεί η γνώμη σου καθαρά, ας πούμε, ποια είναι για αυτό το πράγμα. Χωρίς να πας σε ομάδες, χωρίς να πας σε πλευρές, σε καλούς, κακούς. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα εσύ. Φίλε, από τη στιγμή που έφαγε ισόβια κακός ο κύριος ναι. Παπαγεωργόπουλος. Έτσι, κακός. Ναι. Γιατί ναι. όσα λεφτά και αν έχει φάει, δεν αφαίρεσε ζωή. Ναι, ναι, ναι. Έφαγε λεφτά, ναι, τι έκανε ναι. ο άνθρωπος, δεν το βάζει ισόβια. Από τη στιγμή που τον βγάλανε με 80% αναπηρία και είναι έξω, δεν μου φαίνεται τίποτα παράξενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Άκου, άκου, άκου. Να σου πω όμως κάτι. Θα σου πω εγώ για μένα. Ναι. Εμένα αν είχα ένα γιο ή μία κόρη και μου την έτρεξε. Ακούμε φίλε. Από το στόμα μου το πήρε. Ναι. Όχι, από το στόμα μου το πήρε, Κωστή. Γιατί λέω εγώ τώρα, είμαι νέο παιδί. Αύριο μεθαύριο κάνω ό,τι κάνω. Και ξέρω ότι το γιο μου ή την κόρη μου την έφαγε ένα. Και βλέπω αυτό το πράγμα να γίνεται. Δηλαδή, πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή η μάνα, ρε Κωστή τώρα. Άκου, άκου. Το πατέρα. Άκου. Θα σου πω εγώ τη δική μου εκδοχή. Έχω ναι. ένα παιδί και μου το τρώνε λάχανο, α πούμε, και ξέρω ποιο είναι. Εγώ τον δολοφόνο. Με βολεύει να είναι έξω από τη φυλακή. Συμφωνώ, ρε Κωστή. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Εμένα, σαν Ραπτόπουλο, τον άλλον, ο άλλος μπορεί να είναι, θεοσεβούμενος και να πει, όχι, εγώ, ναι, ναι, εγώ δεν είμαι, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Παπαχρόνης είναι έξω. Ναι, το ξέρω, ναι, είναι έξω, ελεύθερος, κανονικά. Εμένα, σαν πατέρας, να ήμουν τώρα 80 χρονών. Ακριβώς. Θα με βόλευε να είναι έξω από αυτό. Βόλευε να είναι έξω. Θα με βόλευε να είναι έξω. Κατάλαβε. Βόλευε να είναι έξω. Α, μπράβο. Και σε κάτω κάτω, πραγματικά όντως. Τέλος. Παραπάνω δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ο εισαγγελέας ακούει και έχει υπερορίες. Ακριβώς. Μπράβο. Τέλειος. Τέλος πάντων. Αυτό. Καληνύχτα και. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά. Με έχει μάθει ο Κυλιτίδης να μην λέω πολλά πράγματα να πούμε. Λέω τα απαραίτητα. Πάμε στον τελευταίο τώρα. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Ρέγιος πάλι. Το προηγούμενο που είπες μου άρεσε πάρα πολύ. Ποιο απ' όλα. Τον άλλον τον έχεις έξω. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτά που είπες πριν για Ολυμπιακό Άρη και τον Ατάλο, θέλω να αρέσει. Δεν μου ενδιαφέρει για τον Άρη. Δεν σε νοιάζει. Για τον Άρη. Δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν θα ανέβει ο Άρης ούτως ή άλλως. Δεν ξέρεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι θέλεις εσύ. Αλλά εσύ που είπες να γίνουν τα παρακτήματα με Ολυμπιακό, γιατί να γίνουν τα παρακτήματα με Ολυμπιακό, να μην γίνουν με τον ΠΑΟΚ. Πάρ' το πάλι μια φορά. Δεν σε πιέσα. Όχι, ξαναπέσαι το άλλη μια φορά να το καταλάβω πάλι. Ναι, γιατί να μην γίνουν τα παρακτήματα με τον ΠΑΟΚ. Ποια παρακτήματα. Του Άρη. Του Ηρακλή, της Σφαίριας, της Ξάνθης,
του Παθραγικού που θα πέσει βέβαια, της Κέρκυρας που θα ανεβεί, της Λάρισσας που θα ανεβεί. Ε, τι να γίνει. Και να μην γίνουν τον ΠΑΟΚ και να γίνουν τον Ολυμπιακό. Δεν σε κατάλαβα ρε Ραδόπουλο λίγο. Επειδή πας λίγο εκεί πέρα και μιλάς με τον Αλέφαδο και με τον Καρατζαφέρη, ναι. Μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Δεν κατάλαβα τι είπες. Να γίνουν παρατήματα αυτοί του ΠΑΟΚ λες. Ναι. Γιατί όχι. Είπα εγώ να μην γίνουν, γιατί δεν γίνονται. Όχι, γιατί όχι. Εσύ έλεγες στον Άρης να πάει από τον Ολυμπιακό πριν. Άλλο είπα εγώ. Το φίλο πριν. Εγώ είπα ότι. Στο φίλο πριν. Ναι, ρε φίλε, ότι ο Άρης πρέπει να τάει καλά με τον Ολυμπιακό πριν. Για να ανέβει από τη Γάμα στη Β' αυτό. Τι είπες πριν. Άντε πάλι τα ίδια. Όχι γιατί να ανέβει στη Γάμα στη Β'. Όχι. Από τη Β' τον είπες να ανέβει στην Α. Ναι, ποια είναι τα παραδείγματα του Ολυμπιακού, αδερφέ. Και δεν κατάλαβα εγώ. Ποια είναι τα παραδείγματα του Αλέφαντου που σου λέει ο Αλέφαντος και τα παραδείγματα του Καρτζαφέρη που δεν τα ξέρουμε εμείς. Είναι μυστικό, φίλε. Ποιο είναι μυστικό? Εσύ το είπες στον αέρα πριν. Ε, τώρα το έχω μυστικό. Συγγνώμη λίγο. Θες να μιλάς σαν άνθρωπος ή σαν χιονάνθρωπος? Να σε βγάλω τραγούδια με είναι. Πάλι του Μητροπάνου. Του συγχωρεμένου. Δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν άλλα του Μητροπάνου. Έχει πολλά ο Μητροπάνος. Ποια σ' αρέσουν εσένα? Και χιόνι πιάνει ο Μητροπάνος. Δεν μ' αρέσει το χιόνι. Πολλά πιάνει ο Μητροπάνος. Δεν μ' αρέσει το χιόνι εμένα. Γιατί δεν μου λες τι κάνεις με τον Καρτζαφέρα και τον Αλέφαντο εκεί πέρα? Τι κάνω? Ναι. Με τον Αλέφαντο και τον Καρτζαφέρα. Μαζεύω λεφτά μόνο. Μαζεύω λεφτά, ναι. Ναι. Λες και παπαριάς όμως. Για να λέω παπαριές πρέπει να μαζεύω λεφτά. Αν πω τα σωστά, δεν θα πάρω λεφτά. Έτσι πάει. Πώς πάει. Άρα γιατί μιλάς τότε? Για να γιατί μιλάς για όλους. Γιατί μιλάς για όλους. Ναι. Και δεν κάνεις τίποτα σε κανέναν. Σαν τι να κάνω δηλαδή εγώ? Εσύ τι να κάνεις? Ναι, για πρότεινε. Είναι καλό. Δεν είσαι καλός άνθρωπος. Όχι. Είσαι κακός άνθρωπος. Όχι. Ούτε καλός είμαι, ούτε κακός. Ενδιάμεσος. Δεν υπάρχει καλός. Υπάρχει καλός ή κακός. Ναι. Είμαι κακός. Υπάρχει ένα άλλο που υπάρχει, αλλά να μην το πούμε. Κακός, κακός είμαι. Είμαι κακός άνθρωπος. Δεν κάνεις τον αέρα να το πούμε. Είμαι κακός άνθρωπος. Είσαι κακός άνθρωπος. Άρα δίνεις κόσμο. Ορίστε. Άρα δίνεις κόσμο. Πού το δίνω? Σε άλλους σταθμούς. Τους δίνω δηλαδή, πώς τους δίνω, δηλαδή, με ποιο τρόπο? Δεν ξέρω εγώ, με σύνταξες αυτά. Πες για να δω άμα είναι αλήθεια. Όταν συμφωνείς με όλους. Ναι. Κάποιον δίνεις. Μπορεί να δώσω κάποιον. Εσένα πάντως δεν σε έδωσα. Εμένα δεν με ξέρεις για να με δω. Άρα εγώ για σένα είμαι ακίνδυνος. Άρα μα θες το τηλέφωνο μου, το έχεις να με βρεις. Άμα θες να με δώσεις. Γιατί να σε δώσω, τι είμαι, τάγματα ασφαλίτης, είμαι να σε δώσω. Εγώ το τηλέφωνο σου δεν το έχω για να σε δώσω. Άρα σε μιλάω στον αέρα. Άρα σε πήρα τηλέφωνο για να σε δώσω. Εγώ λες να ενδώσω. Εσύ να ενδώσεις πού? Σε σένα. Στον Καρατζαφέρη ή στον Αλέφαντο. Να ενδώσω στον Καρατζαφέρη. Στο Γιαννάκη ή στο Μεγάλο. Και στους δύο. Να ενδώσεις. Βέβαια θα ενδώσω. Πολιτικά. Πολιτικά, αθλητικά, αφού αυτοί έχουν λεφτά, εγώ είμαι φτωχός. Άρα θα ενδώσω εγώ. Άμα είχα εγώ τα λεφτά, θα ενέδιδαν αυτοί σε μένα. Έτσι πάει. Κατάλαβες. Κάνει. Δεν το πιέσες, τι είπα. Τι κάνει. Αν είχε εσύ τα λεφτά, θα ενδώσουν αυτοί σε μένα. Θα ενδώσουν αυτοί σε μένα. Τώρα, αν έχουν αυτοί τα λεφτά, θα ενδώσω εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε λίγο ακόμα αυτό εδώ που. Ναι, πες το για να το τελειώσουμε. Εσύ ενδίδεις πολύ. Ανάλογα τις ωρέξεις μου. Όπως σου βρίσκεται η μέρα ή η ώρα. Είναι μερικές μέρες που έχω. Γιατί την ώρα δεν έχει στάνταρ. Ναι, είναι μερικές ώρες. Την μέρα δεν έχει στάνταρ. Τη νύχτα αυτό γίνεται. Τη νύχτα. Βράδυ. Τη νύχτα δεν ενδίδεις, γιατί το απόγευμα μιλάς. Συνήθως το βράδυ ενδίδεις. Άρα ενδίδεις το απόγευμα σε. Εγώ ενδίδω το βράδυ, να το σου λοιπόν, γιατί είμαι βραδινός τύπος. Κατάλαβες. Και είσαι και τόσο γάτα που. Βγάζει και κουνέλια. Λαγούς βγάζω, όχι κουνέλια. Λαγούς. Δύσκολος είναι ο λαγός. Δύσκολος είναι και γρήγορος. Είναι σκληρός ο στιφάδο. Κουνέλι να πιάνεις καλύτερα. Να πιάνω το κουνέλι.
Εσύ, ναι, έτσι λέω εγώ. Εσύ τι πιάνεις? Εγώ πιάνω πουλιά. Αλλά ξέρεις τι πουλιά? Αετούς. Πιάνεις αετούς, είσαι αετός? Ναι. Πιάνοντας πουλιά εσύ. Και δικέφαλος. Α, τους πιάνεις τον αέρα τους δικέφαλους. Μάλιστα. Εγώ όχι, δεν θα κάνω πρόβαση σαν βίδι. Εγώ τους έχω τους αετούς στο σπίτι μου. Μέσα, τους έχεις εχμάλωτους? Όχι. Πώς τους... δεν εχμαλώνεται, είναι αξέστηλο. Λοιπόν, τα πουλιά, είσαι πουλί, βλέπεις ότι είσαι άσχετος. Τα πουλιά, ο αετός είναι το μοναδικό πουλί και το αηδόνι που δεν μπορείς να το εχμαλωτήσεις. Ναι, αλλά εσύ με είπες ότι στο σπίτι σου έχεις τον αετό. Άρα τον... λίγο. Στο σπίτι μου έχω αετός. Άρα τους έχεις εχμάλωτους. Ένα δικέφαλο έχω τώρα και βλέπω. Αβαλσαμωμένο τον έχεις. Γράφει δικέφαλος του Βορρά, ΠΑΟΚ, Europa, Σαλόνικα. Ναι. Άρα τον έχεις εκεί τον αετό βαλσαμωμένο. Το πουλί σου είναι βαλσαμωμένο δηλαδή. Ναι. Έχεις βαλσαμωμένο πουλί. Έγινε φίλε, για χαρά. Τι να κάνω τώρα με έναν άνθρωπο έχει βαλσαμωμένο πουλί, κάθομαι και εγώ μαλάκας 10 ώρες και μιλάω. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.